Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Να είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Και μιας και το ποδόσφαιρο δεν μας έδωσε χαρές χθες το βράδυ. Για να δούμε τι χαρές μπορεί να δώσει σε αυτή την πόλη το μπάσκετ. Ή θα φάει καμιά πίκρα, ας πούμε, κτλ. Αλλά θέλω να δω, έτσι όπως είναι τα μούτρα των παοξίδων προς τα κάτω, έτσι και πάρει ο Άρης κανένα κύπελο στο μπάσκετ. Που δεν το βλέπω βέβαια, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος πάντα με το αρνητικό στο πίσω μέρος του φαλακρού κεφαλιού μου. Καλημέρα στην Πασκετόφατσα. Καλημέρα, τι κάνετε? Τι κάνεις, ρεπόρτερ? Ρεπόρτερ της κακιάς ώρας. Γιατί κακιάς ώρας? Που λέει λόγος, να κάνουμε λίγο. Και λίγο χαβαλέ. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος στα συμβούλια στην εφημερίδα, ναι, εξητάρει στα πλήθη. Γιατί? Ανεβάζει την πίεση του μάστορα. Εντάξει, πρέπει μάστορας... να κάνουμε κι εμείς ότι μπορούμε. Λοιπόν, Βασίλη, θα πας στο μάτς, βρήκες εισιτήριο? Δεν μπορούσαμε να βρούμε, εντάξει, δεν το κυνηγήσαμε κιόλας, εντάξει. Το πήραν οι συνδέσμοι? Δεν νομίζω, εντάξει, οι συνδέσμοι τώρα. Τι τα πήραν τα εισιτήρια, ρε παιδιά? Πόσα ήταν τα εισιτήρια? Για να βαθιά... 1100. Με τις προσκλήσεις τι έγινε, τι λέει το ρεπορτάζ? Μάθαμε με τις ουδέτερες υποτίθεται, ναι. Γιατί παίζει και αυτό το... Κοίτα, με τις προσκλήσεις είναι κάτι το οποίο θα φανεί αύριο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσες προσκλήσεις και να βγαίνουν. Ο Μπουτάρης δεν πήρα, λέει, θα μπω μέσα, θα κάνω ντου. Έλεγε την άλλη φορά Μπουτάρης. Εντάξει, αυτά είναι πιο πολύ. Μ' αρέσει ο 75άρης να κάνει ντου. Δίνει θάρρος και στους νεοτέρους. Έτσι, μπράβο Μπουτάρη. Μπράβο που τα ντου στα ταμεία, μην κάνει μόνο σαν τον Παπαγεωργόπουλο. Αλλού ντου κάνε. Λέγε ρε Παρθενάκη. Κοίτα, είναι μια αναμέτρηση. Είναι, ναι, ένα γεγονός το οποίο δεν χρειάζεται να λέμε αρνητικά. Είναι μια... είσαι με θετική ενέργεια, άνθρωπο. Ναι, είμαι με θετική ενέργεια και να σου πω και κάτι. Πολλές φορές. Μπορεί να σε ενοχλώ. Γιατί να... είσαι με τη θετική την ενέργεια. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Μια, μόνο κέρδη μπορεί να έχει, ναι, ο Άρης από αύριο. Δεν έχει κάτι να χάσει. Μόνο να κερδίσει. Όποια άποψη και να το δει, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, ναι, χάσει κερδίσει ο Άρης. Γιατί, ναι, να μην το δούμε θετικά. Είναι ένα τελικό. Ναι, αλλά τι τελικό. Εντάξει, ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητα ανάμεσα στα δύο ρόστερ, αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμφανέ. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό. Από εκεί και πέρα όμω είναι ένα παιχνίδι. Ο Άρης δεν έχει κάνει το πολύ μεγάλο παιχνίδι φέτο. Δεν μπορώ να πω τώρα τι έκανε με την ΑΕΚ και με τη Στρασβούρ. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο φοβερή η εμφάνισή του. Κακά τα ψέματα. Έχει μια ευκαιρία αύριο σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται ένα τίτλο. Να περιορίσει τον Παθηνακό, να βρεθεί αυτό σε πολύ καλή μέρα, να δώσει ικανοποίηση στον κόσμο που ξέρει αυτά τα γεγονότα, αυτές οι αναμετρήσεις δεν ξεχνιούνται. Εξού και πάρει ένα κύπελο, πήρε ένα κύπελο. Δεν έχει, γυρνάει ο χρόνος πίσω. Αλλά αν χάσει, βέβαια, ας το δουν και λίγο θετικά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαφορά δυναμικότητας σε επίπεδο. Ρόστερ δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, αλλά σε επίπεδο οικονομικό. Κακά τα ψέματα, ο Παθηνακός είναι ομάδα EuroLeague. Και ο Άρης όμως έχει μια ευκαιρία αύριο να αποδείξει ότι μπορεί να πάει ένα βήμα παραπάνω. Στο είναι πρωτάθλημα, τι στο χέρι των παικτών. Βασίλη, η ομάδα. Στο πρωτάθλημα, εντάξει, τι είμαστε εμείς τώρα, τέταρτη. Όχι, ρε παιδί, μεταξύ τους τι κάνει. Εντάξει, πάλεψε ο Άρης, αλλά από εκεί και πέρα μέτρησε και η κούραση, μέτρησε και το βάθος του ρόστερ, μέτρησε και η διαιτησία. Δεν έχω ακόμα. Ένα μάτς παίξαν. Ένα μάτς παίξαν. Πού, εκεί? Όχι, εδώ. Τι έγινε? Είχε χάσει ο Άρης, είχε χάσει. Αλλά ήταν και η περίοδος των συνεχόμενων αγώνων και στην Ευρώπη. Θα μου πεις και τώρα δεν έχει. Και τώρα έχει, αλλά πάει με ένα συν 20 στην Γαλλία την άλλη εβδομάδα και ουσιαστικά αν προσέξει ο Άρης είναι δεδομένη πρόκληση. Όχι ότι έχει καταφέρει τίποτα. Ναι. Ο Άρης είναι να πάει στην τετράδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης και να πάρει και το Final Four. Αύριο όμως είναι ένα ειδικό παιχνίδι. Και καλό θα είναι να μην γίνει κάτι, να μπούμε σε πλαίσια φύλαθλου πνεύματος. Η τριάδα διαιτητών ποιοι είναι, μάθαμε ποιοι είναι. Η τριάδα των διαιτητών είναι λίγο ζόρικη. Ναι, γιατί σκηνάς Παναγία. Αναστόπουλος. Παναγιώτου. Ποιος Αναστόπουλος? Όχι του ποδοσφαίρου πάντως. Το μικρό του ποιο. Αναστόπουλος είναι αυτός που είχε γίνει τότε το σκηνικό με την ΑΕΚ. Με ένα Αναστόπουλο έχει ο Άρης αρκετά παράπονα. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι ο σκηνάς πρώτος διαιτητής είναι σημαντικό. Έχει εμπειρία αγώνων.
Λοιπόν, πού... τεχνικά, άμα θέλουμε να πούμε έτσι και δύο πραγματάκια για το πράγμα, να πω λίγο τη γνώμη μου. Τώρα σηκωστεί, λογικά θα ακούσει λίγο. Εγώ θα μείνω στην άκρη, δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει μεγάλο ρόλο αύριο να παίξει δύο προσωπικότητες αυτή τη στιγμή που έχει η ομάδα. Πρέπει ο Γιάνκοβιτς, κατά τη γνώμη μου, να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τον Τζαμόν Γκόρντον, που είναι πολύ έμπειρος και στην Ευρωλίγκα με πολλές συμμετοχές. Ναι. Πρέπει να είναι το βαρόμετρο για μένα αυτοί οι δύο παίκτες και να δείξουν προσωπικότητα αν θέλουμε να έχουμε τύχη. Από εκεί και πέρα, για μένα θα πρέπει ο Πρίφτης να το πάει το παιχνίδι πάνω κάτω ρυθμό, αν θέλουμε να έχουμε μια τύχη. Έχουμε δείξει πολλά παιχνίδια ότι δηλαδή, το χαμηλό σκορ, δηλαδή πρέπει να το παιχνίδι να αποκτήσει γρήγορο ρυθμό. Σε παιχνίδια με χαμηλό σκορ, όπως χάσαμε δύο φορές από τον ΠΑΟΚ φέτος, γιατί το πήγε το μάτς σε σετ παιχνίδι που εμείς δεν έχουμε την ποιότητα και το βάθος του Παναθηναϊκού. Πιστεύεις ότι είναι δείγμα γραφής στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ κοντά στο Παναθηναϊκό? Σε σετ παιχνίδι νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλη τύχη, γιατί ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδι 5 εναντίον 5, αν πάει σε χαμηλό ρυθμό, έχει καλύτερους αυτοματισμούς, έχει άλλη ποιότητα παιχτών, έχει πολύ καλύτερους ψηλούς. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε λίγες πιθανότητες αν το παιχνίδι δεν αποκτήσει ένα γρήγορο ρυθμό. Επιτρέψεις... και να πάει στα τρίποντα κτλ. Έτσι πιστεύω. Δεν είναι συγκρίσιμα με γεωθεί ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Άρα εσύ λες ότι πρέπει να πάει σε χαμηλό ρυθμό. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τεχνικά. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα. Πώς πρέπει ο Πρίφτης να κατεβάσει την ομάδα. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορεί να προβλέψει. Πρέπει να είναι ευέλικτος να δει τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα επίπεδο ρόστερ πολύ. Πολύ υψηλό. Ο Άρης φέτος δεν έχει δείξει ότι σε 40 λεπτά διάρκεια έχει το ίδιο καλό πρόσωπο. Είναι με διακυμάνσεις. Αύριο δεν πρέπει να έχει διακυμάνσεις. Πρέπει να έχει σταθερότητα. Και για τους διαιτητές που λέγαμε, πιστεύω ότι επειδή ο Άρης αναγκαστικά θα βασιστεί στη σφιχτή του άμυνα, που είναι το βασικό του ατού με τον Πρίφτη όσο είναι προπονητής, αν οι διαιτητές αρχίσουν να σφυράνε το παραμικρό, πάλι εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ο Άρης θα παίξει στα όρια του φάουλ. Ναι. Είναι λογικό αυτό. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, αναγκαστικά είναι υποχρεωμένος να παίξει στο όριο του φάουλ. Αν ο διαιτητής τώρα αυτό το πράγμα αρχίσει την κάθε επαφή να τη σφυρίσει, πάλι θα έχουμε. Με αυτό το κολοάθλημα, με τις επαφές, μου τις πάει να πούμε. Οι κανονισμοί δυστυχώς το έχουν κάνει κάθε επαφή. Δηλαδή, τα πάντα είναι στα χέρια των διαιτητών. Δυστυχώς όπως το έχουν κάνει το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η ισορροπία των σφυριγμάτων από τους διαιτητές είναι πολύ σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι. Ναι, ρε, από παιδιά, εκεί και πέρα αγωνιστικά δεν μπορείς να προβλέψεις. Να πω εγώ κάτι. Εάν ένας διαιτητής είναι αυστηρός, πρέπει να είναι και με τις δύο ομάδες. Φυσικά, φυσικά. Ή αν είναι ελαστικός, πρέπει να είναι και με τις δύο ομάδες. Σίγουρα. Για να πούμε ότι ένας διαιτητής τα δίνει και δεν τα δίνει. Άμα τα δίνει, είναι ελαστικός σε μια ομάδα και απ' την άλλη δεν είναι, τότε υπάρχει θέμα. Απλά τα λέμε αυτό επειδή έχει καήγουνα μας στους δύο τελευταίους τελικούς. Αν ο Βασίλης θα επικρατήσει ο Άρης, το ατού του είναι η άμυνα. Άρα τα μαρκαρίσματα ο Άρης θα τα έχει περισσότερο. Άρα θα μπορεί να θα παίξει πιο πολύ στο όρο του φάουλ, αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς να τον παίξει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ψυχολογία του πρώτου δεκαλέπτου. Δηλαδή, αν μπει ο Άρης. Πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα. Με την ΑΕΚ, συμφωνώ απόλυτα. Θα μπει σε ένα αριθμό το παιχνίδι το οποίο θα είναι πάνω κάτω. Αλλά και με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι, το παιχνίδι πήγε σε υψηλό σκορ στα πρώτα λεπτά. Και αυτό ευνόησε τον Άρη. Και δεν μπορεί να πει ότι η ΑΕΚ έχει κάποιο αμεληταίο ρόστερ. Είχε ένα γεμάτο. Δεν το συζητάμε. Απλά παιχνίδια στο Αλεξάνδριο πρέπει ο Άρης να τα πηγαίνει σε γρήγορο ρυθμό. Άρα, πρέπει ως ένα βαθμό ο Άρης να δει τι έκανε με την ΑΕΚ. Τώρα, βέβαια, αυτά βέβαια. Δεν βλέπεις και τα κάνεις, σου βγαίνουνε. Γενικά, στα παιχνίδια με την Στρασμπούρ και το τελευταίο το εντός έδρας έδειξε ότι έχει μια σταθερότητα ο Άρης. Αλλά δεν είναι το βεληνικές των ομάδων που αντιμετώπισε το ίδιο με αυτό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Σίγουρα. Θεωρώ ότι η προσθήκη του Τζάκσον ότι θα βοηθήσει στο αμυντικό τομέα πολύ πάνω στο μαρκάρισμα του Σίγκλετον, που εκεί θα είχαμε πρόβλημα αν είχαμε ακόμα τον Μπάκνερ που είναι πιο soft παίχτης, ενώ ο Τζάκσον είναι πιο αθλητικός ψηλός. Θες soft ή τώρα και είναι αθλητικό? Εκεί θέλουμε αθλητικό παίχτη, αυτό προκειμένο. Α, ο Καβαδάς μπορεί να πάει άνετα με τον Μπουρούση να τον μαρκάρει. Εκεί που έχουμε θέμα, θεωρώ, εκεί που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, είναι στο μαρκάρισμα στον Άσο, στο James και μετά στο Rivers. Δηλαδή είναι, για μένα αυτοί οι δύο είναι το βαρόμετρο. Κακά τα ψέματα. Ο Άρης πρέπει για 40 λεπτά να βγάλει τον καλό δεν του το εαυτό. Να μην, 40 να μην λεπτά. Κολώσουν αγωνιστικά ούτε παιχτικά, ατομικά και συνολικά και να κυνηγήσει το γιατί καλύτερο. Γιατί αυτές οι ομάδες φτάνουν 3 αγωνιστικά λεπτά να σε διαλύσουν να χάσει την αυτοσυγκέντρωση σου. Αυτές οι μεγάλες ομάδες, ομάδα Ευρωλίγκα να συμφωνήσει. Ομάδα Ευρωλίγκα, όχι μόνο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Αυτέ οι ομάδε 3 λεπτά έχασαν από το συγκέντρωση του τελείω. Είναι ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα. Και μην ξεχνά ότι ο Άρης έπαιξε τώρα με τον Ολυμπιακό και έχασε 14 πόντου. Δεν έβγαλε πάλι ο Άρης την
διάρκεια που θα έπρεπε. Όμως. Ήταν ένα... το μυαλό για μένα, δεν είναι κριτήριο αυτό το μάτς, γιατί ήταν το μυαλό στο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να σε διαλύσει κι αυτό. Δεν είναι χαζός. Δεν ήθελε να σίγουρα, σε διαλύσει. Πάντως, να σε στείλει με όχι κακή ψυχολογία στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Το αύριο του Άρη πρέπει να είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Δηλαδή παίζεις για ένα τίτλο μέσα στο Αλεξάνδριο με τον κόσμο σου παρόν. Όσοι κι αν είναι, και ας είναι και το Παναθηναϊκού. Είναι πολλά τα κίνητρα. Και έχεις να αποδείξεις πολλά. Αν πάρεις το παιχνίδι, αν πάρεις το κύπελλο, έχεις γράψει. Είναι υπέρβαση και είναι μεγάλη υπέρβαση. Με χρυσά γράμματα. Είναι υπέρβαση εισάξια με εκείνο το κύπελλο που πήραμε το τελευταίο στο Αλεξάνδριο. Τότε με την ΑΕΚ στο τελικό που ήταν με τον Ιωαννίδη που είχε ομαδάρα η ΑΕΚ. Και εμείς ήμασταν με 6,5 παίχτες, με 5,5 παίχτες τότε. Γενικά αυτά τα παιχνίδια είναι κρύβουν πολλές συγκινήσεις. Ναι, ναι. Και αν δεν είναι να το πάρεις, Κωστή, ας το παλέψεις μέχρι τέλους. Να μην κρυβάσουμε κατεβασμένα τα χέρια. Για δώσε τα τελευταία νέα των ομάδων. Τα τελευταία νέα των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιο σπουδαίο πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Έγιναν οι προπονήσεις σήμερα των δύο ομάδων. Υπήρχαν 15 λεπτά διαθέσιμα για τους δημοσιογράφους. Ναι, μωρέ, τα άκουσα το μεσημέρι. Υπήρχε και η συνέντευξη τύπου. Γενικά νομίζω ότι το πλαίσιο. Ναι, φυσικά δεν θα είμαι. Αυτά δεν θα χάνουμε τίποτα. Εδώ σε άλλα είμαστε τώρα. Κάνα παρασκήνιο, έχει να μα πει κανένα. Παρασκήνιο. Κάνα κουσκουσιάρικο θέμα. Ο Γκάλισσα είναι αλήθεια. Έχουμε κάνα πληροφόρηση εδώ. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Θα το δούμε αύριο. Ναι. Το δούμε αυτά συνήθως δεν βγαίνουν νωρίτερα. Γιατί όσες φορές ο Γκάλης παρίσταται στο Αλεξάνδριο, το γνωρίζουμε ας πούμε εκ των προτέρων συνήθως. Εγώ να σου πω κάτι, κρατάω σε αυτά πάντοτε μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις τι κίνδυνο μπορεί να έχει. Είναι παιχνίδια τα οποία δεν γίνονται συχνά. Και πάντοτε το κίνητρο είναι μεγάλο. Ακόμα και για τέτοιου επίπεδου μπασκεταδρόπους ή ανθρώπους του αθλητισμού. Οπότε δεν θα μπω σε καμία διαδικασία πρόβλεψη. Ποιο θα είναι, ποιο θα είναι. Σουλίνα θα είναι ή Σουλίνα. Όχι, δεν θα είναι. Δεν Σουλίνα δεν έρχεται. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Ποιο θα δώσει το κύπελλο στον νικητή. Ξέρουμε, πολιτικό θα είναι ένα. Σήμερα ήταν ο κύριο Γκολέμη, που είναι ένα από του πασχετικού ανθρώπου σε όπου. Τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Είναι μέσα στα πράγματα τη. Γκολέμη. Γκολέμη. Αθηναίο. Στην Αθήνα. Κάτι κοϊδρεύει. Κάτι κοϊδρεύει. Μάλιστα. Εντάξει, α πάρει ο Άρης το κύπελλο και ποιο θα το δώσει. Νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι αρκετοί φορείς του αθλητισμού και όχι μόνο στο Αλεξάνδριο. Ναι, άμα πάρει ο Άρης το κύπελλο θα έχουμε θέματα ψυχολογικά εδώ, θετικά. Τι ψυχολογία, τι να έχουμε ψυχολογικά. Οι Αργενοί θα πάρουν τα πάρω τους. Μετά την ισοπαλία στον Εύωσμο, την ισοπαλία στη Ριζόπολη. Μας προσάγει και κάτι ο Θεός, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Ναι, είναι καταραμένοι, θέλει να πει. Φυσικά είμαστε καταραμένοι. Καταραμένοι, γιατί. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Στην ψυχολογία του παδού, στην ψυχολογία των φιλάθλων. Εγώ πάντως βλέπω ότι ο Παοξής με αυτά τα μούτρα χθες τον είδα κατεβασμένο. Γιατί είχε φουσκώσει το μυαλό του σαν το ζυμάρι της γιαγιάς Ζαμπέτας, να πούμε, κτλ. Είχε φουσκώσει το μυαλό του σαν ζυμάρι. Δικαιολογημένα, γιατί έκανε ενάμιση μήνα ο ΠΑΟΚ καλή πορεία. Με καλή μπάλα, ναι. Με καλή φυσική κατάσταση, με καλή τακτική. Και περιμένανε ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα βγει ο ΠΑΟΚ στο ανταγωνιστικό πάρα πολύ. Με τη Σάλκε. Το περίμενα και εγώ. Έμαθα 3-5-2, έμαθα θα είναι σφιχτός πίσω. Τελικά διαψευστήκαμε. Ναι, αλήθεια είναι ότι ήταν τώρα μέσα στην έδρα σου. Ναι, δεν ξέρω γενικά αν υπόθηκε σήμερα πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε και η αντιμετώπιση από τη Σάλκη του παιχνιδιού. Ότι σεβάστηκε, είδες μια γερμανική ομάδα η οποία δεν βγήκε βουρ μπροστά όπως κάνει και να αφήνει τα κενά της πίσω. Έπαιξε, έκανε το passing game, σεβάστηκε τον αντίπαλο. Και παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Ότι είδαμε μια γερμανική ομάδα να εμφανίζεται τελείως διαφορετικά από ό,τι τις έχουμε μάθει. Ναι. Που αφήνουν πίσω την άμυνα όπως να είναι και σεβάστηκε τον αντίπαλο. Και δικαιώθηκε γι' αυτό. Άρα, μάθουμε πολλές φορές και η υπερβολική φιλοδοξία δεν είναι οδηγός. Όχι. Ιδίως εδώ πάνω για τις ομάδες μας, πάντα γυρνάει αυτό, αντίστροφα. Αυτό πότε έχει πάει μια ομάδα εδώ πέρα φαβορή, την έχουμε χρήσει φαβορή και έχουμε δει καλό. Αυτό ποτέ. Και για εμάς και για τους πάντοτε, τον ΠΑΟΚ. Με χαμηλά την μπάλα σε ό,τι και αν κάνει κάποιος, νομίζω ότι βγαίνει και εγώ είμαι από τους πρώτους που φωνάζω χαμηλά η μπάλα από τη μέρα που ορίστηκε και το Αλεξάνδριο ακόμα. Ναι, ήσουν αρνητικός. Ήσουν επιφυλακτικός. Δηλαδή το βλέπεις. Επιφυλακτικός, γιατί δεν μπορώ να είμαι φαβορή όταν παίζει μια ομάδα τώρα 15 εκατομμύρια μπάτζετ, ας πούμε. Πώς μπορώ να είμαι φαβορή, επειδή παίζει το γήπεδό μου. Να πούμε βέβαια ότι για το αυριανό τελικό είναι και πολλά τα κίνητρα ατομικά των παικτών. Γιατί ατομικά. Και ο Ντραγκίσεβιτς έχει να αποδείξει, και ο Γκόρτον έχει να αποδείξει που ήρθε για συγκεκριμένο λόγο, και ο Γιάνκοβιτς έχει να αποδείξει. Ιδίως ο Γιάνκοβιτς που ήταν στον Παναθηναϊκό και έφυγε κάπως. Δηλαδή, ο Κάμιτς έχει να αποδείξει. Και οι Έλληνες έχουν να αποδείξουν αύριο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κίνητρα.
συνολικά και μη. Οικονομικό κίνητρο υπάρχει, υπάρχει πριν μεγάλο, ξέρεις. Όχι, τι οικονομικό κίνητρο, μωρέ, εντάξει. Κάτσε, αυτό είναι πιο πολύ στην διαδικασία του καθενός. Δηλαδή η Τζορτζίνα δεν θα κάτσει να πει. Καλά, και εμένα μου φαντάζει απίθανο να κατακτήσει ο Άρης το κύπελλο και να μην ξέρουμε υπάρχει. Ξέρουμε κάποια... ποσό, ρε παιδί μου, ναι. Όχι, ρε παιδί μου, τι ποσό να υπάρχει. Αμάκη, εσύ πρέπει να βγάλει είδηση. Ας το πάρει ο Άρης και πού εδώ ξέρουμε ακούμε τώρα, ποσά μέρος... που κυκλοφορούν στην πόλη σε μάτσι. Στο πίσω μέρος Φιλιάρικα, του Πύλου Λάσκαρη, ναι. Ας μην το μάθουμε που τα κι ας πάρουνε. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα προδικάσεις. Όχι, τα κουσκουσιάρικα εμένα μου αρέσουν. Τα κουσκουσιάρικα θα τα πούμε μες την εβδομάδα. Αλλά να ξέρουμε κάτι με σιγουριά. Ξέρεις εγώ ότι δεν νοικάζω. Ποιο κανάλι το δείχνει το μάτσι? Νόβα. Ποιος είναι αναμεταδότης, το ξέρουμε? Ναι. Ποιος είναι? Νομίζω είναι ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου και ο Γιάννης ο Πάγκος, ο δικός μας. Ο Πάγκος είναι ωραίος. Είναι καλός, είναι καλός. Είναι ωραίος. Και στο μπάσκετ πολύ δυνατός. Και στην μπάλα μου αρέσει ο Πάγκος. Είναι ωραίος. Ναι. Το καλά, εκείνος ο Βλαχόπουλος το πρωί να πούμε, αλλά τέλος πάντων δεν το λέω. Δεν το κάνει τώρα έτσι. Καλό δίδυμο. Καλό δίδυμο. Του ακούω εγώ. Του ακού. Βέβαια. Τώρα που ξυπνάω πιο πρωί, του ακούω. Γιατί παλιά δεν ξυπνούσε πιο. Παλιά, εντάξει, τώρα πάω την. Ναι, το κυριότερο δεν είπε όμω. Ποιο, τι. Ότι έχει γενέθλια. Εσύ που ξέρει άμα εγώ έχω γενέθλια. Έτσι, εσύ το είπε. Εγώ. Ναι. Εγώ είπα τέτοια πράγματα. Εσύ είπε ότι έχει γενέθλια. Εγώ αυτά τα αποφεύγω σαν το διάολο. Εντάξει, άμα δεν ισχύει αυτό που είπε τότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι μετά τα 45 δεν πρέπει να γιορτάζει γενέθλια. Γιατί? Γιατί μέχρι τα 45 και τι να τα γιορτάζει. Γιατί για τούτε πρέπει να φέρει κόλληβα να πούμε. Γιατί να τα γιορτάζει. Γιατί πλησιάζει στο θάνατο φουλ. Μέσα στην αισιοδοξία είσαι, ρε Κωστή. Όχι, μέσα στη λογική των αριθμών είμαι. Αν είσαι μετά τα 45, έχει πέρασει τα 2 τρίτα τη ζωή σου. Εγώ Κωστή, να σε πω τη γνώμη μου. Βέβαια, τι, αλλά μετά σα γλαμάρε. Τι, ο χρόνος είναι αδυσόπιτο. Εγώ γενικά διαφωνώ με κάθε είδους έθιμο. Πιστεύω ότι όλα γίνονται για εμπορικούς λόγους. Ένα λόγο που πρέπει κάποιο άνθρωπο να γιορτάσει είναι τα γενέθλιά του, γιατί είναι, ας πούμε, μια μέρα ιδιαίτερη. Γι' αυτό είναι η μέρα που γεννήθηκε, είναι καθαρά προσωπική ημέρα. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται για να πουλάνε, να πούμε, για την κονόμα. Όλα τα υπόλοιπα, τα έθιμα. Ναι. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι, δεν σου επιβάλλει κανείς τίποτα. Νου και γνώση, ο καθένας μπορεί να κρίνει τι μπορεί να γιορτάζει, τι μπορεί, έτσι, να διατηρήσει τη ζωή του κτλ. Κάποια πράγματα όμως στο. Πάσε εδώ, κρύβουν χρόνια, κάνουν αυτά. Καλά, κρύψει και εσύ και τι έγινε. Πώς θα τα κρύψω, δηλαδή, τι, άμα πεθάνω δε στο κυδιόχαρτο, διαφανούν. Άσε που μερικοί όταν ψοφάνε, λένε στον. Συνήθως οι χείρες το κάνουν αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί. Πω εγώ τον κόλπο. Άμα δεις κυδιόχαρτο που πεθαίνει άντρας και δεν λέει την ηλικία. Έχει πει η χείρα τον πεθαμεναζί, ναι. Μην βάζει την ηλικία γιατί φαίνεται και η δικιά μου. Θα αρχίσουν να κουτσοπολεύουν. Καλέ, η Ρούλα με τον Νίκο, πόσα χρόνια διαφορά είχαν, 5, 6, 6, 7. Καλά, και βγάζεται την πρόσθεση οι άλλες οι κουτσοπόλες που πάνε να κλάψουν. Δεν και γελάει ο ένας με τον άλλον. Και καταλαβαίνεις τώρα γιατί τα γενέθλια τα αποφεύγω. Τη Γερμανίδα, τη δημοσιογράφη που ήταν χθες στην Τούμπα, την είδες? Όχι. Τι ήταν, πες μου, όχι. Δεν πολύ ωραία γυναίκα. Ετών. Α, δεν ξέρω, νέα σχετικά. Άμα ήταν. Την είδα στο μέτρο. Άμα ήταν νέα, τη γυάλισε εσύ. Άμα ήταν νέα. Εντάξει. Γερμανίδα δημοσιογράφος μίλαγε για μπάλα. Ήταν στην Τούμπα. Αυτό με το χαρτονομίσμα, ας πούμε, που κάνα, τι είναι, πεινάτες, ας πούμε, λέγανε Έλληνες. Ναι, 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 δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κουνούσαν χαρτονομίσματα, λέει, τις Άλκες, ας πούμε, στον κόσμο. Τι είναι αυτό, πεινάτες, φουκαράδες, ξέρω εγώ. Ναι, φουκαράδες, λιμάκι, όλο και τα λοιπά. Αυτά είναι ωραία, ρε, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Γιατί ωραίο πράγμα είναι. Και οι σκοπιανές σημαίες και εμείς να βαράμε από την άλλη μεριά. Εμένα για μένα η revenge, η μόνη αξία για μένα που θα έχει θα είναι εξωγηπαιδικά. Γιατί θα πάνε εκεί οι Λαζογερμανοί τρελαμένοι. Δική μας. Οι δικοί μας τρελαμένοι Λαζογερμανοί. Ναι. Τι μας κάνατε εκεί, σκοπιανά και τέτοια και νομίσματα. Και θα έχει ιστορίες για μένα. Και θα έχει ιστορίες για μένα. Εμένα πάντως και στη Φραγκφούρτη που είχα δει το σκηνικό και μιλούσαμε και με τον Κωστή τότε με την επίθεση. Ναι, τότε ήταν. Μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση. Τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε να καταστρέφουν, ούτε να. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε αυτοί. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Όχι, όχι. Απλά επειδή λέμε μόνο για τους δικούς μας τους φιλάθλους. Δεν φταίνε, όχι, δεν φταίνει οι φιλάθλοι ποτέ. Φταίνε αυτοί που τους επιτρέπουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Σωστό και αυτό. Γιατί εγώ, άμα είμαι κολόμαγκας και πάω στην. Μέρα και εγώ με γράψα στην Ολλανδία κανένα Mercedes δανεικό να πούμε πως ήταν νοικιαζόμενο. Δεν ήξερα πως εκεί πάρκαρα να πούμε κτλ. Βλέπω μια κλίση να πούμε και τα λοιπά. Κλασικό του Μπιώτη τώρα, κολόμαγκα Έλληνα, ξέρω και τα λοιπά. Φακ, κιού άρχισε να φώναζα. Πολιτσία, φέρτε μου πολιτσία εδώ. Φακ, πολιτσία φώναζα. Άστα, ναι, τα άκου, τώρα, αγγλικά όμω, ναι, γιατί σε βλέπω. Σκάι μύτη ένα άλογο, δύο φορέ θα το χειλητήρι ένα άλογο. Α, θε κουμπί. Ναι, και κατεβαίνει δύο γαϊδούρια μέχρι εκεί απάνω, ξέρω εγώ. Σαν πασχεμπολίστε, σαν τον Τάρπλε ήταν ο ένα και ο άλλο και τα λοιπά. What's your problem, μου λέει. My car, του λέω.
ούτε να βρει, ούτε να κάνει κτλ. Επιβλητικότατο μου εξηγεί ότι πρέπει να το πληρώσω γιατί εκεί κτλ. Αχ, ξανακλέβω. Είμαι tourist, κρίξε. Help me, my uncle, my God! Γελούσαν οι γύρω, ξέρω και τα λοιπά. Σου λέει να έρθει αυτό καραγκιόζη, είναι μαζουλεύει. Φάρε μου, λέει, θα το πληρώσει. Ούτε φάρε. Αλλά τούλα μαγκιά. Τώρα εδώ πέρα ήρθαν αυτοί, βρήκαν κάτι γυναικόπαιδο εδώ και τα λοιπά. Οι χρυσαυγίτε, οι κολόμαγε ήταν κρυμμένοι κάτω από τι καρέκλε. Φίλοι των Γερμανών και τα λοιπά, Σκοπιανοί, όχι πατρίδα μα, Μακεδονία και τα λοιπά. Οι παοξίδες πριν 30 χρόνια αυτοί που ήταν να κάνουν μαγκιά, είναι τώρα καμιά 50 χρονών, 55, με τις χοληστερίνες και τα λοιπά, και κάνανε μαγκιές. Η αστυνομία διακριτικά πήρε εντολή από τους, από την κυβέρνηση, γιατί έμαθα εγώ τι έγινε. Παιδιά, όχι, μην έχουμε κανένα τραυματισμό, δεν μπορεί να ρουμίξουν. Εγώ ξέρω κάτι αστυνομικούς, σου πω εγώ. Εγώ αθλούμε. Κάτι τέρατα, χτιστούς. Τι δουλειά κάνεις αστυνομικός. Σοβαρός, αυτό δεν μιλάει. Δηλαδή, εγώ άμα είμαι διοικητής και πάρω μια εντολή, λιώστε τους το ξύλο. Σε 4 λεπτά του έχουν κάνει τα κεφάλια αυτά. Αλλά παίρνει εντολή, σου λέει: μην έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Όλα αυτά μετράνε. Μην έχουμε κανένα τραυματία Γερμανό, αρθεί ο πρόξενος, μην σε καμιά γκλοψιά, ξέρω εγώ, φάμε κανένα Σκοπιανό. Διπλωματικό επεισόδιο, αυτομάτως. Κατάλαβες τι γίνεται. Εμείς, άμα πάμε πάνω τώρα που θα πάνε οι παοξίδες και ακουνηθούν, αν κουνηθούν, δεν έχει. Και άμα τσακώσουν κανένα παοξίδι, το χώσουν μέσα. Δεν είναι σαν και εδώ που πιάσανε έναν και τον αφήσανε, έμαθα έξω. Έτσι έμαθα. Έτσι έμαθα. Όλα τα μαθαίνεις. Βέβαια. Πήγε, έκανε επεισόδια. Εγώ τώρα μα πω στο Daylicious με ένα γκλόπς και τα σπάσω και με πιάσουν. Να με αφήσουν έξω εμένα. Με πούνε Ελλαδό, πάρ' το γρόλιο μέσα. Φτώφορο και θα δικαστεί σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Μπαμ, 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 μπαμ. Θα πάω μέσα. Έτσι δεν πρέπει να ακουστεί. Ναι, το Γερμανό γιατί τον άφησε ο άλλος και έφυγε έξω. Για ποιο λόγο. Για ψάξε βρέστοση που είσαι και μπρουτάλ και έχει και μουση. Πώς για θα γίνει. Τα λέω σωστά τα πράγματα. Έτσι είναι. Τώρα ρεβάνς. Ρεβάς, τι ρεβάς, να έχει αξία. Άντε και 0-1 να χάνες, εγώ σου λέω. Ξέρεις, δεν πηγαίναν παοξίδες απάνω. Σου λέει τρελή είμαστε εμείς. Που ξέρω εγώ, άμα κάνω κάνα 0-1 και γίνει 1-1 και μετά. Ξέρω, μα εσύ δεν είδες ότι στο 0-1 πήγε ο ΠΑΟΚ να προστατέψει το 0-1, μπας και γίνει κάτι σε ρεβάς. Δεν το είδες αγωνιστικά αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα, για το δεν βγήκε, άιντε πάμε να σοφαρίσω, μαμάν και πώς. Σε λέει 0-1-0-1. Που δεν ξέρεις καμιά φορά. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία. Να βγει κλέφτης από το παιχνίδι. Κλέφτης. Και δεν του δώσε και εσάς και το δικαίωμα. Ναι, να βγει κλέφτης. Δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο του κλέφτη. Να μην το αναλύσουμε σε μεγάλη αυτή. Ναι. Αλλά ούτε ο χώρος που αμύνθηκε, ούτε το υλικό μεσοεπιθετικά ήταν τέτοιο. Του είπε και ο καθαρό αιμοσκόφτης που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για μια αντεπίθεση. Πρέπει να κοπεί η μπάλα. Να κοπεί και να γίνει και μια καλή πάσα. Ούτε ο Πασέρ υπήρχε τη μεγάλη παλιά. Ποιο θα την κάνει, ο Βαρέλα, ο Μαλεζά, ο Κρέσπο. Ποιο θα κάνει την παλιά, την Τριαντάρα, α πούμε, κτλ. Την καλή Τριαντάρα. Είχε πολλά μυστικά το χθεσινό το μάτς. Δεν είναι επιφανειακά να κατηγορούμε του προπονητέ και μάλιστα με μια πορεία 2 μηνών πολύ καλή. Εντάξει, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ ότι είναι κακό. Είναι το επικοινωνιακό ότι ο ΠΑΟΚ έχασε με κατεβασμένα τα χέρια, δεν είχε πλάνο δεύτερο, δεν είχε στο κλέφτικο που πήγε να παρουσιάσει, δεν είχε το αντίθετο να το παρουσιάσει έστω και με μικρό βαθμό, και ο τρόπος που έχασε η ομάδα, το σκορ και η ρεβάνς ήταν κατά κάποιο τρόπο τυπική διαδικασία σε συνδυασμό με το φούσκωμα το μυαλό του ΠΑΟΚΣΥ που έγινε σαν το ζυμάρι της γιαγιάς. Όλα αυτά λοιπόν ήρθανε και πέφεραν την ψυχολογία των παοξίδων στα τάρταρα. Και αν πάρεις αύριο εσύ το κύπελο, Αργιανέ Βασίλη, θα πάει χειρότερη η ψυχολογία τους. Δεν θα τα αντέξουν. Τώρα είναι ειδικά που δεν θα τα αντέξουν. Δεν ξέρω, αυτός γελάει τώρα. Εγώ είμαι πασχετικός, να ξέρεις, και είναι ωραίο, θα είναι ωραίο συνέστημα να κατακτήσει μια ομάδα Θεσσαλονίκης τίτλο. Ναι. Λείπει. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε ρεαλιστές, ναι, υπάρχει διαφορά. Τώρα λείπει από τον καθένα για την ομάδα. Ρόστερ, ναι. Από τον Αργιανό λείπει για τον Άρη, από τον Παοξή λείπει για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από για τη Θεσσαλονίκη και αυτά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Ναι. 5 η ώρα αύριο, 3 η ώρα pre-game. Ωραίο έθετο αύριο στην. Α, τι έχει το έθετο. Στην εφημερίδα. Τι έχει. Πόσες σελίδες. Είναι 16 σελίδες το έθετο. Για μπάσκετ. Για μπάσκετ. Και 5 το ρεπορτάζ της ημέρας. Ναι. Οπότε μια πλούσια έκδοση.
Α, γι' αυτό αργήσατε, επειδή τα τελευταία νέα μαζεύατε τώρα. Ναι. Και αργήσαν το καφέ το δικό. Γιατί αργήσαν, εντάξει. Μια χαρά το πήρες το καφέ σου. Ναι ρε παιδί μου. Μια χαρά τον πήρες το καφέ σου. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Πού θα πας, θα πάμε, για να πω τόσο μέσα θα πάμε. Ωραία φίλε, πώς έχεις εδώ πέρα ωραία μπασκετική παρέα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, δεν αποφάσισες. Δεν έχω αποφασίσει. Μ' αρέσει. Ένα μήνα έχουμε να βρούμε. Έχεις καιρό να βγεις. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να βγαίνεις όποτε γουστάρεις. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα νιώθεις ψυχολογικά ότι πρέπει να βγεις. Ωραία. Ήρθα και με σένα, ρώτησα και τον Βασίλη. Θα πίνω τον Γιάννη. Τέλος. Να πούμε και ότι η Γερακλάρα παίζει στη Λάρισα αύριο. Ναι. Σπράλες έπινα καφέ με τον προπονητή. Ναι. Με τον Αλεξανδρή. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα. Πάντως είναι δύσκολο. Την παλεύει καλά. Εντάξει, την παλεύει, αλλά. Είναι σε φόρμα ο τρελός. Πάει καλά ο τρελός. Δεν είναι σε καλό τάγμα. Λάρισα ή Ολυμπία Λάρισα, ποια είναι τώρα. Είναι ο γυμναστικός Λαρίσης και. Α, η παλιά η Λάρισα. Ναι. Λέω εγώ τρελό. Και η ΑΕΛ. Ποιο λέω εγώ τρελό. Ποιον από όλους. Τον Κακαλούδι. Ναι. Δεν τραβάει τώρα τι. Τραβάνε μωρέ. Απλά είχαν δύο κακές εμφανίσεις τώρα. Στο ένα κέρδισαν, στο άλλο χάσαν το χλαργό. Αύριο ξέρεις, πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε. Ξέρεις τι με είπε ο Κακαλούδης. Τι. Μόλις βγει ο Ηρακλής κατηγορία θα κάνουμε εκπομπή μαζί. Ναι. Πιστεύω θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε όμως για θέματα όχι μπασκετικά. Όχι, εντάξει. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ είναι συγκεκριμένη σου. Έχουμε κι άλλο πλαίσιο να βρούμε. Έχουμε αμοιβαία συμπάθεια εγώ με τον Κακαλούδη. Η τρέλα καλή είναι. Και το σιγάλα πρέπει να το συμπαθεί ο Κακαλούδη. Ναι, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει. Είχαν θέματα. Όχι θέματα. Εντάξει, ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, παιδί μου. Ένα σκηνικό, μια τελευταία φάση εκεί πέρα. Απίστευτο τώρα, θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, σας αφήνω. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να σε γερός. Έγινε. Και καλό ποτό. Τα προσέχεις, μην είναι μπόμπες, γιατί έμαθα και κυκλοφορούν κάτι του Αραφάτ τελευταία. Στο Κορδελιό θα πας. Όχι, ρε φίλε. Όχι, εκεί περιζήτως γαμπρός θα είσαι. Θα σε κλέψουν οι Κορδελιώτισες. Πώς το βλέπεις. Ωραίος ο ψηλός. Ωραίος ο ψηλός. Πάμε λίγο μπάλα να δούμε. Το πας και το είδαμε. Πάμε για μπάλα. Είδες ΠΑΟΚ. Το είδα το παιχνίδι. Το ουδέτερο μάτι σου με ενδιαφέρει. Ουδέτερο δεν το λες, αλλά εντάξει. Ναι. Έξω από με το. Με Παοξίδες το είδες ή με Αργιανούς. Με το θείο μου το είδα. Με το Χαζινάκο. Ναι. Πω. Ναι. Λοιπόν, τη γνώμη μου για αυτό το παιχνίδι πριν λίγο σου είπα πριν με κάποιες πινελιές. Έχει το ιατρείο που έχει. Ναι, έχουμε εκεί την οθόνη. Ωραία. Είναι, ναι. Είμαστε ναι. Ωραία. Παγωτιμή είναι εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, τώρα τα αυτονόητα τα έχετε πει και εσείς δηλαδή ότι έπρεπε ας πούμε, εντάξει, πολύ λάθος η αλλαγή του, ότι έπρεπε ο Μιστακίδης να ξεκινήσει προωθημένος και έπρεπε το πράγμα να πάει στην κόντρα. Ναι. Τι έχουμε φωνές. Εντάξει. Όταν εργάζονται οι άνθρωποι 12:30 και υπάρχει μια ένταση διαφωνία κτλ. Είναι ωραίο πράγμα. Αυτό θα λοιπόν. Πει έχει υγεία η επιχείρηση. Ξέρεις τώρα 12:30 ώρα βγάλεις φίλο την άλλη μέρα τελικό κυπέλου ιστορίες μετά το ΠΑΟΚ Σάλκε. Τα πάθη πρέπει να είναι τι ο δημοσιογράφος. Ωραία εβδομάδα. Γεμάτη εβδομάδα. Βέβαια. Για να σε ακούσω λοιπόν. Λοιπόν από εκεί και πέρα αγωνιστικά. Περίμενες αυτό να το δεις από τον ΠΑΟΚ ή περίμενες κάτι άλλο πριν το μάτς. Το περίμενα το μάτς ίσως κάποια ισοπαλία με σκορ. Δεν περίμενες. Ένα, δεν περίμενα. 0-3. Δεν περίμενε κανένας. Και εδώ που τα λέμε και η εικόνα αγωνιστικά δεν ήταν για αυτό το σκορ, έτσι. Να μιλάμε αντικειμενικά όσο μπορούμε, ας πούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δίκιο το διπλό, το σκορ είναι. Είναι μεγάλο. Μεγάλο. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα για μένα το κλειδί για αυτού του αποτελέσματος το κρατούσε η Σάλκη και ο προπονητής που το διαχειρίστηκε το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι το περιμέναν οι αντίπαλοι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ περίμενε μια Σάλκε να παίξει σαν μια κλασική γερμανική ομάδα πολύ επιθετικά και η Σάλκε σου λέει κάνω εγώ το passing game μου και εσύ άμα θέλεις. Και επειδή σαν μια ομάδα γερμανική είχε μια ανώτερη ποιότητα και βιολογικά και αγωνιστικά μπόρεσε και επικράτησε πολύ καλά στημένα χτυπήματα που ο ΠΑΟΚ έχει να δει καλό στημένο χτύπημα από Λίνο κτλ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή το στημένο το έχει περιέρασει με βιερήνεια και που πεταγόταν στα πρώτα δοκάρια Γκαρσία και αυτά. Παρούσε, ωραία. Μπράβο και ο Γκαρσία. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τα στημένα χτυπήματα ο Μπίσης Βαρδέν και το είδαμε και στην Ξάνθη αυτό στην το πράγμα. Ξάνθη ήταν εκνευριστικά άσχημα τα χτυπήματα του Μπίσης Βαρδέν. Που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε βαθμούς από... Μόλις μπήκε ο Μπρίγιοβιτς. Λέμε, αμάν τώρα έχει 3-4 καλά στημένα, έγινε τον γκολ. Και είχε όλα τα χτυπήματα, το είχα σημειωμένο κάπου, έχεις δίκιο, μου το θύμισες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρατηρητικότητα μεγάλη έχεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εν κατακλείδη δείξανε ας πούμε και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ότι δεν είμαστε ομάδες για Ευρώπη για πολλά πράγματα, γενικά. Και η εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι που λένε οι εθνικοί. Φτάνει να είχαμε να λέγαμε. Για μένα η εικόνα του εθνικού πρωταθλήματος είναι οι ομάδες μας στην Ευρώπη.
ο τρόπος που παρουσιάζονται και πόσο ανταγωνιστικές είναι. Όταν φτάνουν κάποια παιχνίδια έτσι λίγο ανταγωνιστικά, λίγο δύσκολα, φαίνεται η γύμνια μας. Και αυτό το λέω και ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με κάποια Osmanlispor. Δηλαδή παίζει με κάποια Osmanlispor και φέρνει 0-0 και μπορούσες και να χάσεις κιόλας, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να ανατραπεί το πράγμα εκεί πέρα στην Τουρκία κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα. Δείξαμε ότι για Ευρώπη είμαστε, οι ομάδες μας είναι πολύ πίσω και αυτό φταίει πάρα πολύ η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος που είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου. Ναι. Αυτά. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, μεσήλικας, ο αδερφός του φανατικός Αριανός, ο παδός και του Super 3, στέλεχος του παλιού Super 3. Όσοι μας ξέρουν στη γειτονιά καταλαβαίνουν για ποιους λέω. Με φίλοι μου και οι δύο. Εντάξει. Λέει: χρόνια πολλά, Κωστή. Αύριο ο Παναθηναϊκός θα βάλει πάνω από 90 πόντους και ο Άρης δεν θα ξεπεράσει τους 65. Να το θυμηθείς αύριο το γέλιο. Τι γέλιο θα πέσει με τον Τσεκούρη Καβαδά. Τι είναι ο Τσεκούρη Καβαδά. Τι γέλιο να πέσει, δεν, εντάξει, δεν μπορώ να αντιληφθώ το μήνυμα τώρα με τον Τσεκούρη. Ναι, ναι. Λίγο φανατικό τον κόβω το φίλο σα. Λογικό. Λογικό δεν είναι το μήνυμα που στέλνει. Σεναριογράφος. Μάλλον φτιάχνει ακόμα ένα σενάριο στο μυαλό του. Αυτό διακρίνω και εγώ. Φτιάχνει ένα σενάριο στο μυαλό του. Ακραίο το βλέπω. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι που δύσκολα, ας πούμε, ακόμα και να χάσουμε, δεν θα χάσουμε εύκολα. Έτσι πιστεύω. Θα γίνει μάχη. Δηλαδή. Έτσι πιστεύω, ναι. Γιατί και ο τρόπος που έχουν παρουσιάσει το τελικό είναι αυτός που κατά κάποιο τρόπο ήθελα. Να είναι δηλαδή ο Άρης κάπως σαν outsider. Μπράβο, ναι. Και δεν πάμε, άντε να το πάρουμε. Θεσσαλονίκη, παίζουμε αυτά που πάθαμε, ας πούμε, στο καθαρό. Αυτά με τον Μπουγάτσα και τον Τρούλινγκ. Δεκαετία του. Εγώ δαγκώθηκα πριν τον τελικό. Λέω δαγκώθηκα όταν μας παρουσιάσαν τότε σαν φαβορί. Ζάχο φανέλα πήρε, Ζάχο. Ζάχο πήρε φανέλα, Ζάχο. Ναι. Έτσι λοιπόν, αναλύσαμε ΠΑΟΚ. Αναλύσαμε μπάσκετ. Αναλύσαμε. Ηρακλή. Τώρα να πούμε και για Αναστόπουλο που φωνάζουν κάποιοι και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Ήταν να πάμε μαζί, δεν πήγαμε. Πήγαμε τον Στέφανο. Το είδαμε το ματς. Τώρα από κοντά το σκηνικό, φούλο αγωνιστικός αστέρας στα πόδια, δηλαδή δεν το δίνε, που λέγανε να πας με γλυκά και δεν το δίνε με τίποτα και έπαιξε για την ιστορία του. Την για την ιστορία δεν έπαιζε ο αγωνιστικός αστέρας, άμα μας κέρδισε μας πέραν και για ένα βαθμό. Ναι, έπαιξε για την νίκη. Γιατί, και αντικειμενικά, μαθηματικά, γιατί να μην κυνηγήσει. Γιατί να μην το κυνηγήσει. Έχει την καλύτερη έδρα μαθηματικά αυτή τη στιγμή στην κατηγορία, είχε φτάσει στα 7. Και έχει ένα γήπεδο ερωτικότατο. Τι εννοείς ερωτικότατο? Ποδοσφαιρικά ερωτικό γήπεδο. Επειδή είναι πολύ έτσι κοντά στις γραμμές. Την ανάσα του ποδοσφαιριστή ή την άκουτε. Βλέπεις τον ίδιο. Ναι. Δεν είχες ένα βιντεάκι που παίζανε ένα φιλικό αγροτικό Ηρακλής. Φεύγει μια μπάλα κατά λάθος και σπάει του παππούλη να πούμε τη λάμπα στο μπαλκόνι. Και βγαίνει ο παππούς και κοιτάει. Ναι. Τι έγινε εδώ τι έγινε πέρα. Εδώ. Υπερβολικά, ας πούμε, ναι. Κοντινό ναι. Το γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή την κατηγορία το ξαναείπα. Εγώ ήμουν ας πούμε, ο πρώτος που είχαμε βγει εδώ πέρα και μετά τις δηλώσεις του Νίκταρη και λέω: θέλω να βλέπω πράξεις και όχι δηλώσεις για κάποια Νίκταρη πράγματα. Τους έκανε κακό. Εγώ μίλησα και μέσα με την ομάδα. Δεν θα πω ονόματα. Μίλησα. Εγώ ήμουν αδαγκωμένος, με θυμάσαι εδώ πέρα στην εποχή. Μου λένε: μας έκανε ζημιά ο Νίκταρης γιατί. Και με ένα δικηγόρο που μίλησε. Ναι. Μου λέει: είναι σαν να έχω πιάσει εγώ τον πρόεδρο του δικαστηρίου, λέμε τώρα υποθετικά. Σαν να πάω για ένα δικαστήριο, να έχω ένα δικαστήριο και να βγαίνω δικηγόρος και να λέω την άλλη μέρα ο δικαστής θα μου κάνει τα χατήρια. Και να το λέω δημόσια. Τι θα σε κάνει, θα σε πάει κόντρα μετά. Και να ήθελε να σου το κάνει το χατήρι, θα σε πάει ανάποδα. Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι μια φορά που δίναμε εξετάσεις και ήταν οι αυστηροί καθηγητές και ήταν και οι μαλακοί. Μαλθακοί. Άκου να δει σκηνικό τώρα. Στην τάξη δικιά μας λοιπόν, λέει ο ηλικιάρχης, στο τάδε τμήμα Α5. Επιτηρητής θα είναι ο Τσίγκαλος. Ο Τσίγκαλος ήταν γυμναστής. Ήταν νέος τότε και τα λοιπά. Μαλθακός σίγουρα. Ήταν καλός βοηθός και τα λοιπά. Αρχίζουμε εμείς πανηγυρίζουμε. Δαγκώνεται ο Τσίγκαλος, σου λέει ρε κολόπεδα. Εμείς δεν το κάναμε από αυτό. Παιδιά. Ναι. Άμα έγραψε ένας ανάποδα, φτύσε με. Μας έσκησε. Και μας το κράτησε και να είστε λέει, σας το έκανα όχι για τώρα λέει. Άκου να δεις. Για μάθημα ζωής. Σας το έκανα μάθημα ζωής λέει αυτό. Φαίνεται ο Νίκταρης δεν είχε κανένα Τσίγκαλο εκεί. Για να του βάλει λίγο φρένο και τα λοιπά. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω το ρόλο που πραγματικά ήθελε να παίξει ο Νίκταρης και βγήκε και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά. Δηλαδή δεν λέγονται αυτά τα πράγματα, δημόσια τουλάχιστον. Ναι. Αν έχει τα κότσια, πάνε στην ΚΕΔ, πάνε εκεί στην Αθήνα μια επίσκεψη, κάνε τα κουμάντα σου και να μην ξεκικίχ. Πάνε στον Εύωσμο. Άμπρα. Είμαστε εδώ αυτό και τα λοιπά. Άμα είσαι μάγκας, ήτανε λέει εκεί.
Δηλαδή, ναι. Μόλις πήγα να πω με τον Καρυπίδη, κάναμε δημόσιες σχέσεις μια φορά σαν ομάδα και εμείς είπαμε λίγο σε αυτό το θέμα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Μια φορά που πάντα στις δημόσιες σχέσεις ήμασταν για μένα η χειρότερη ομάδα στην Ελλάδα. Η χειρότερη ομάδα στην Ελλάδα σε δημόσιες σχέσεις. Ο Άρης. Ναι. Αυτό είναι δήλωση τώρα, σοβαρή. Όχι, είμαστε ίσως η χειρότερη ομάδα σε δημόσιες σχέσεις. Πώς θα το κάνουμε. Φέτος. Από την ιστορία μας. Φέτος έχει χειρότερη. Την Καλαμαριά. Με τον Καλαϊτζίδη. Ναι, μας ανταγωνίζεται η Καλαμαριά. Λόγω Καλαϊτζίδη. Δεν πιάνεται, δεν πιάνεται. Έτσι. Ο Ξενοκράτης, που χθες ο γιος του ήταν εδώ, νεαρός, ο παδός του Άρη και αυτός, κάποιας ηλικίας, λέει: ευχαριστώ καταρχήν για τις ευχές του, για τα γενέθλιά μου, αν και εγώ δεν θέλω να τα θυμάμαι. Αύριο Κώστα μου παίζει ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ με το δικτάκτορα του μπάσκετ. Και όχι τον παντοκράτορα, όπως λένε οι ζέλες. Και πάλι ό,τι επιθυμείς. Οι ζέλες εννοεί, δηλαδή. Το χαϊδευτικό και τα λοιπά. Δικτάκτορες του μπάσκετ. Με τον Παναθηναϊκό έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημη εμπειρία από τους τρεις τελευταίους τελικούς. Τους δύο τους χάσαμε Νταϊλίκη στο Ηράκλειο και στη Λάρισα, ενώ ήμασταν καλύτεροι, μας φάξανε. Και στο Ηράκλειο έγινε εκείνο το θέατρο του παραλόγου που το ορίσαν στο Ηράκλειο, τα είχαμε προσκλήσεις και ήταν 5.000 Παναθηναϊκοί και σε μια γωνίτσα 150 Αριανοί. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε πολύ άσχημη εμπειρία. Ο Σουλίνας το έχει κάνει και εκεί. Ο Σουλίνας. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι, η ΕΟΚ υποτίθεται. Τώρα όποιος είναι από πίσω, εντάξει. Ναι. Τώρα ένας είναι εκεί πέρα που κάνει τα κουμάτα. Που έχει, δηλαδή, ένας άνθρωπος, με συγχωρείς, έχει φτάσει πόσο είναι, 80 χρονών. Και αν δεν είναι 80, τα πλησιάζει. Δηλαδή, παίζουμε ένας άνθρωπος, με συγχωρείς κιόλας, τι μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, στην ψυχή του γενικά, ναι, να φτάσει 80 χρονών, σαν τον Παπανδρέο που ήταν τότε στα τελευταία του, να πούμε, και να μην αφήνει την καρέκλα. Ξέρεις την κλικιά που είναι η καρέκλα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ξέρεις την κλικιά. 80 χρονών δεν αφήνει την καρέκλα. Άστε να τη ρημάδα, ρε παιδί μου. Του δίνει ζωή η καρέκλα. Άκου να δεις. Του δίνει ζωή, αλλά αυτό εδώ έχει φυράνει όμως. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Αν δεν είσαι βιολογικά καταρακωμένος και αντέχεις. Έχει καλό DNA. Δηλαδή ο Παπανδρέου τότε, ο Ανδρέας ο παππούς, άντεχε τότε, πώς το λέει φυσιολογικά. Έβλεπε, μίλαγε και τράβλιζε ο ανθρωπάκος. Έκανε τι έκανε, ξέρω εγώ, με τα καλά του και τα στραβά του. Άσεν τη ρημάδα. Έπρεπε να είσαι δηλαδή ένα στάδιο πριν να πεθάνει και έδωσε τη θέση του τότε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ένα άνθρωπο δεν αφήνει την καρέκλα του στην ώρα του. Είναι δηλαδή. Του δίνει ζωή η καρέκλα, ρε. Του δίνει αυτήν ζωή, να πούμε, και ο υπόλοιπο του κοζωμάκια, α πούμε, δεινοπαθεί. Ναι. Ο άλλο που περιμένει από πίσω, τι θα κάνει. Πρέπει να γίνει 70 χρόνια για να πάρει αυτό την καρέκλα. Όχι, παρακαλάει να πεθάνει αυτό για να πάρει την καρέκλα. Δεν έτσι είναι στα πράγματα. Πώς δεν είναι έτσι. Στην Αμερική είναι σοφή που τον αφήνουν μάξιμου μια 8 ετία όμω να είναι πρόεδρο. Ναι. Πώς θα γίνει, έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν δικαιούσε παραπάνω. Τελείωσε. Θα έρθουν άλλοι. Λοιπόν. Ο παδός του Παναθηναϊκού, συνάδελφος του πατέρα μου, μου εύχεται. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι αύριο το κύπελλο θα το πάρουμε εμείς, ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλύτερη ομάδα, οι τίτλοι μιλάνε από μόνοι τους. 6 φορές ευρωπαϊκό, δεν δίνω καμία τύχη στον Άρη. Είμαι σίγουρος για την νίκη της ομάδας μου, λέει ο συνάδελφος. Εντάξει, οι πιθανότητες είναι με τον Παναθηναϊκό, πώς και να το κάνουμε. Εντάξει. Τώρα, αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Άρη, ρίχνονται ευθύνες επέκτες και τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Πάει ρε λες με γκρινιά. Δεν νομίζω ότι θα όχι, πούνε, όχι, 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 όχι. Θα πούν χάσαμε και ένα κύπελο τώρα, ας χαρούν και αυτοί λίγο εκεί πάνω, ας πούμε, δεν νομίζω. Ναι. Μετά ας πούμε ίσως θα έχουν μεγαλύτερο βάρος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ίσως και για Final Four στην Ευρωλίγκα για να κάνει καλό δηλαδή. Εντάξει, θα δώσει ένα αυτό, ένα ταρακούνημα. Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πιο πλήρης ομάδα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή σε ρόστερ. Ναι. Είναι πιο πλήρης ομάδα. Σαν άτομα. Εγώ όταν δηλαδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ολυμπιακό, δαγκώθηκα. Ήθελα τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί τη θεωρώ πιο πλήρη ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα κουνηθεί τίποτα για μένα. Κάτω έχασαν και ένα κύπελο, έχουν πάρει τις Παναγίες στα μάτια. Θα χάσουν και ένα κύπελο, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι του αφαιρείται το κίνητρο και ότι δεν θα παίξουν για να κερδίσουν. Ναι. Δυστυχώς λέει... εμένα δεν με έχει χαριστεί ποτέ τίποτα. Ποτέ. Σαν Αριανό. Ούτε πρόκειται να μου χαριστεί. Λέει τώρα πάλι ο ίδιος. Αυτό που λέει ο φίλος ο Βασίλης για τον Βασιλακόπουλο να φύγει, έχω να πω ότι στις πρόσφατες εκλογές πήρε, λέει, πάνω από 90%. Αυτό λέει ο Βασίλης. Να μην βάλει, λέει, υποψηφιότητα. Αυτό λέει ο Βασίλης. Ναι, να αποχωρήσει από μόνος του δηλαδή. Τι να κάνουμε. Μου θυμίζει αυτό σαν κάτι κράτη, ξέρω εγώ, τύπου Φιντελ Κάστρο κτλ. Κάτι δικτατορίες. Ναι. Που άλλος δηλαδή για να φύγει από την εξουσία έπρεπε να πεθάνει. Γι' αυτό του πώς θα γίνει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τριτοκοσμικά πράγματα είναι αυτά. Γι' αυτό του σκοτώρανε και του βάζανε τρικλοποδιές και τέτοια. Του λέω, σε φάω λάκαρο, να πάρω την εξουσία εγώ. Ναι. Πολλά μηνύματα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Θα πάρει και το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός, λέει πάλι ο ίδιος. Φαβορεί το δίνω τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ναι. Κι ας είναι με μειονέκτημα έδρας.
Καλησπέρα, Κωστή. Χθες φάνηκε γενικότερα η κατωτερότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πειράζει, ευτυχώς έχουμε την Κούλα, το Ρούλι και το Βάζελο να φέρουν βαθμούς στην Ευρώπη. Τα φιλιά μας στους κατώτερους. Αυτό για την Κούλα, ρε παιδιά, πρέπει λίγο να σταματήσει αυτή η ιστορία. Η Κούλα πέρυσι ανέβηκε από Β' Εθνική με ρόστερ Β' Εθνικής και πήρε κύπελο. Πράγμα που εδώ πάνω έχουμε να δούμε 15 χρόνια. Και ήρθε η Κούλα και ο Μελισανίδης, ας πούμε, την έπαιξε την ιστορία όπως έπρεπε και πήρε κύπελο πέρυσι. Ανεβαίνοντας από την Β' Εθνική στην πρώτη χρονιά. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς είναι Κούλα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Η Λάρισα πήρε πιο πρόσφατα κύπελο από εμάς εδώ πέρα. Χρονικά. Πιο κοντά έχει πάρει κύπελο η Λάρισα. Αν γίνουν όλα αυτά που ευχήθηκαν οι δίπλα σου στους Chicago Bulls, κερδίζεις, όχι τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο ήταν το καλύτερο. Μας το χρωστάει ο Θεός. Ναι, γιατί. Γιατί έχουμε χάσει 4 τελικούς, ας πούμε, στον ποδόσφαιρο. Εντάξει, τον έναν το χάσαμε άνετα και καθαρά. Και 3 τελικούς τους χάσαμε, ας πούμε, εντάξει, τους 2 τουλάχιστον τους χάσαμε στο τσακ. Αύριο σκηνά θα μας σκίσει. Λέω 5-80. Εγώ είμαι απεσιόδοξος για την τριάδα των διαιτητών. Πολύ απεσιόδοξος. Ραπτό, άκουσες τι είπε χθες ο Κούλης στη Βουλή. Ότι ο Υπουργός Οικονομικών παρακολουθούσε τον αγώνα του ΠΑΟΚ προσκεκλημένος του Ιβάν. Ο οποίος έχει προβλήματα, λέει, με την ελληνική δικαιοσύνη. Τι εννοούσε ο ποιητής? Ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι αντίστοιχο με το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΟΚ ηλεκτροσόκ. Αν είναι έτσι, λέει, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει καλά. Άκου, φίλε. Εγώ με ρώτησε ο Καρατζαφέρης γι' αυτό εδώ και απάντησα. Και ο Αλέφαντος γελούσε. Μου λέει, τι έχεις να πεις για τον Τζακαλώτο και το αυτό. Θα σου πω, λέω, αμέσως. Καλά έκανε ο Ιβάν Σαββίδης και τα έχει καλά με τον Τζακαλώτο. Και τα έχει καλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Στο κάτω-κάτω, ποιος του έκανε τη ρύθμιση για τα χρέη? Ποιος του έκανε? Είναι ο Βασίλης Τσάκαλος. Ποιος του έκανε τη ρύθμιση και αντί για 50 εκατομμύρια πλήρωσε 11. Και το άλλο, λέω, να πείτε τον κύριο Μητσοτάκη, λέω, στον αέρα, στην τηλεόραση. Ότι όταν ο Ιβάν Σαββίδης ναύλωνε αεροπλάνα για να έρθουν οι νεοδημοκράτες από όλα τα μέρη της γης, μάλλον από τη Ρωσία, να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, ο Σαμαράς του υποσχέθηκε με τα χρέη ότι θα τα ρυθμίσει αυτός. Τον έκλασε τον Ιβάν ο Σαμαράς. Τι περιμένατε και τι προβλήματα έχει με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος έχει προβλήματα, ο Ιβάν με την ελληνική δικαιοσύνη? Σοβαρά μιλά. Δεν γνωρίζω τι. Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει ο Ιβάν. Να έχει τι δηλαδή? Για, ξέρω εγώ, πήρε κανένα σπίτι και η τουαλέτα, ξέρω εγώ, είναι 10 πόντι πιο κάτω και τέτοια είδου θέματα είναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν ακούστηκε κάτι, γιατί αν είχε προβλήματα σοβαρά θα ακουγόταν, θα γραφόταν, θα τα λέγανε. Τι με τα κανάλια, τι έκανε. Τι παράνομο έκανε ο Σαββίδης. Ειδικά ο Σαββίδης που τον έχουμε σκίσει στην μπάλα επάνω, μας ξεβράκωσε στη Βουλή σαν Έλληνες. Λένε, παιδιά, θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση. Θέλουμε να. Και εμάς μας τη χρεώνεται πενταπλάσια. Έχουμε και την πληρώνουμε, την πληρώνουμε. Μόνο αυτό. Μας βάζετε 200 γραφειοκρατικά θέματα και μας σταματάτε να πούμε την οποιαδήποτε επένδυση. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και είχε δίκιο ο Ιβάν. Εδώ ένα καφενείο πήγε να κάνει ένας φίλος μου. Καφενείο. 4 μήνες να πάρει την άδεια. Όχι, είναι 10 cm κάτω η οροφή, ξέρω. Όχι, δεν είχε γυψοσανίδα, είναι. Μην πω, σανίδα. Όχι, τα τετραγωνικά είναι 11 και πρέπει να είναι 12 για να γίνει κουζίνα. Άρα, πάνε, βλέψε ένα τετραγωνικό. Θα πάρει ΦΠΑ να κάνω λεφτά. Θα κινηθεί το χρήμα, ΔΕΗ, αυτά. Θα... Κάνε τα στραβά μάτια, 11,5 τετραγωνικά είναι η κουζίνα. 12, βάλ το 12. Τι θες δηλαδή. Τι να δηλαδή, τι. Υγειονομικά, όχι, αυτά το, όχι. Το κλίμα είναι καθαρά ενάντια στην επιχειρηματικότητα. Είναι εχθρικό. Εχθρικό το κλίμα. Εχθρικότατη. Και είχε δίκιο ο Ιβάν. Ο Μητσοτάκης τώρα τι θέλει. Ο Μητσοτάκης είναι με τον Μαρινάκη. Ας έχει ο Τσακαλώτος να πούμε τον Ιβάν. Τι σας πείραξε? Εγώ το Ζαγοράκι δεν κουνήθηκε, δεν μίλησε. Δεν ξέρω αν έβγαλε καμιά. Έγινε τίποτα, ήδη κανένα έφουλος ο Πάκο, ας πούμε, από το Ζαγοράκι που μπήκε ευρωβουλευτής, τίποτα? Ρε παιδάκι μου, ο Ζαγοράκης είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πάει ο Τσακαλώτος εκεί, ο Ιβάν είναι του Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης είναι του Κούλη. Έμπλεξε ο Ζαγοράκης. Μπλέξιμο. Σου λέει τώρα τι να πω, τι να κάνω τώρα. Έχει μπλέξει. Και σου λέει, κάτσε να πάω καμιά εκδρομή, καμιά εβδομάδα να ξεχαστεί. Και εγώ στη θέση του δεν θα μίλαγα. Τον κολλάω τώρα του Ζαγοράκη, μίλα. Γιατί είμαι στην εύκολη εγώ και αυτό είναι στη δύσκολη, κατάλαβες. Για να ήμουν εγώ τώρα. Όταν βγάζουμε, ας πούμε, Ζαγοράκηδες ευρωβουλευτές και Ανατολάκηδες δημάρχους, τι θέλουμε δηλαδή, τι μας αξίζει? Έχουμε αυτό που μας αξίζει όταν, ας πούμε, έχουμε αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, τι έχει ο Ζαγοράκης για να το βγάλουμε βουλευτή?
Το Ζαγοράκι το θέλαμε στο είναι ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν. Το θέλαμε στο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι. Μα αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτό στην έκανε. Στην μπάλα επάνω. Τώρα πρόεδρος καλός, κακός θα κριθεί, αλλά αυτό το πράγμα το έγινε γνωστός και σε αυτό το πράγμα σου μαντρώθηκε. Τι θα κάνουμε τώρα, βουλευτής από κάτι τελευταίο πριν ανοίξουμε γραμμές, εγώ τις ανοίγω τις γραμμές 2-31-0-90-90-90-2-31-0-98-80-90 προβλέψεις για τον τελικό. Για αυτούς που δεν μιλήσαν για ΠΑΟΚ να μιλήσουν όσοι δεν προλάβανε. Και θέλω να μου πεις τώρα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με ποιον θα είναι. Σπαθή. Αύριο. Ναι, σπαθή. Το αυτονόητο μου ρωτάς. Σπαθή, τι. Ότι θα είναι με τον Παναθηναϊκό είναι το αυτονόητο. Με αυτό που πάθαν χθες. Όχι. Είτε τον παθαίναν είτε όχι. Όπως και ο Αριανός, αντιστοίχως, άμα έπεσε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο τελικό, θα ήταν με τον, Παναθηναϊκό. Ναι. Πώς θα αυτή είναι η φύση των ομάδων. Δηλαδή... Ναι, αλλά αυτοί λένε ότι η Αθήνα είναι ο εχθρός τους. Αθήνα. Αθήνα. Το Λακανοπέδιο. Όχι, τον Ολυμπιακό υποτίθεται. Ναι. Υποτίθεται. Έχουν κόμπλεξ. Αλλά όταν έρθει η ώρα εδώ πέρα να πάρει ο μεγάλος αντίπαλος κάποιο τίτλο, θα είναι με τον, αντίπαλό του. Όπως πιστεύω ακράδαντο ότι στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, στο Καφτατζόγλιο, ήταν με τον Ολυμπιακό. Ήτανε. Ναι, ξεκάθαρα. Το λέω εγώ. Ξεκάθαρα, ναι. Δεν χρειάζεται να το πεις. Το κλίμα φαίνεται και το καταλαβαίνεις. Τώρα ο φίλος μου ο Τζόρταν που είχε πει στην εκπομπή ότι εγώ υποστηρίζω τον Άρη με τον Παναθηναϊκό, είναι διπλωματική δήλωση. Ναι. Σε λέει μήπως και. Μήπως ναι, και. Ναι. Μην βγει στη μαρμίτα ο Αριανός εδώ πέρα και μου κουβαλήσει κύπελα και τέτοια. Θα κουβαλήσει. Θα έχω την, ναι, τη φωλιά μου, θα την έχω. Για πάμε, να δούμε τι λέει το κοινό. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, είσαι ο πρώτος, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά. Παοξής από Κορδελιό. Καλημέρα. Τι λέει η Παοξή από το Κορδελιό, αύριο το μάτι του Άρη θα το δει. Δεν είμαι μπασκετικός, δεν με απασχολεί το μπάσκετ. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Από το Κορδελιό Παοξή, τι μπάσκετ να είσαι. Είσαι γνήσιος Παοξή, 100% αναμπάμπα παντάμ. Από το Κορδελιό Παοξή, τι δουλειά έχω με το μπάσκετ. Σωστό. Σωστό. Σε μια σχέση, ούτε ξέρω πώς παίξεις. Απλώς για αυτό που έλεγες, άμα με ρωτούσε ποιο από του δύο να το πάρει, εγώ είμαι με τον Άρη, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Δηλαδή δεν κλάψω άμα το πάρει ο Άρης. Είναι φίλε, για φαντάσου να ανοίξει το Μετρόπολη το βράδυ και να ακούσει τον Βλαχόπουλο να λέει και να κελαϊδάει. Και να βγαίνουν και να μου λένε και G recorders και bar recorders. Και αν δεν βγαίνουν, αρχίζει να φωνάζουνε. Να τα πω κάτι Κωστή. Και να λένε εμείς μόνο φέρουμε χαρά σε αυτή την πόλη ρε. Άρης ρε. Για, σου κάνω ένα προμόσιο τώρα για τι θα ακούσεις άμα το πάρουν. Το Μάιο θα φέρουμε και εμείς χαρά, δεν πειράζει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια ό,τι κινείται στην Αθήνα, κύπελα, τα πάντα όλα. Θα έρθει και εδώ πάνω, όπως είπε και ο Βασίλης, από τη Μαρμίτα, δεν είναι ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης, ναι. Να, ωραία. Το άλλο που είπες Βασίλη, που είπες για την ΑΕΚ που ήρθε από τη Β' Εθνική Γάμα και πήρε το κύπελο. Ναι, να μην τη λέτε λέει κούλα, να μην τη λέμε κούλα λέει, γιατί είναι... Ναι. Μέγεθος. Με ποιο σοβαρό αντίπαλο έπαιξε μέχρι να φτάσει τελικό. Μπορεί και με κανένα, δεν έχει σημασία. Και εγώ τα πήγα με τελικό, ρε φίλε. Δεν είχα, δηλαδή είχα κάτι μεγάλο ημιτελικό, κάτι με καβάλα ημιτελικό και πήγα στο τελικό και έβαγα τα μούτρα μου. Η ΑΕΚ όμως το πήρε. Η ΑΕΚ όμως ήταν 50-50, έτυχε σε μια φάση, έβαλε, του κράτησε τελείως. Αυτό ήταν. Και έπαιζε με ποιον, με τον Τζιμπούρ τώρα και με τον. Δηλαδή με παιχτάκι, α πούμε, με μέτρια ομάδα. Η ΑΕΚ που την είδες και στα play-off ότι ήταν τύπο, μια ομάδα με μέτρια. Επειδή έκατσε αυτή η μέρα να πούμε, το σήκωσε εντάξει, αλλά θέλω, θέλω να σου πω ότι δεν έπαιξε με κανένα σοβαρό τύπο όπως κάθε χρόνο εγώ τυχαίνω. Είμαι με ΑΕΚ, είμαι ξέρω εγώ με Ολυμπιακό στα ημιτελικά και... Έπαιξε όμως με τον πρωταθλητή στο τελικό. Και εγώ έπαιξα με τον πρωταθλητή στο τελικό και την έφαγα στο Καφτατζόγλιο. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα ο Ολυμπιακός την υποτίμησε. Αυτή μπήκε μέσα, τα δώσε όλα. Δεν υποτιμάς για μένα ένα τελικό εύκολα. Δεν υποτιμάς ένα τελικό. Δεν υποτιμάς. Εχθές ο ΠΑΟΚ δεν υποτίμησε τη ΣΑΛΚΕ. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα φταίμε εμείς εδώ πάνω που δημιουργείται αυτό το κλίμα. Όταν δηλαδή χρήζουν τον ΠΑΟΚ και στα ραδιόφωνα και πολλοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι και οι ίδιοι οι φίλαθλοι χρήζουν τον ΠΑΟΚ φαβορί με μια ομάδα σταθερότατη στην Bundesliga, με μια ομάδα με πειθαρχία και με μια πολύ σταθερή παρουσία εδώ και χρόνια στην Bundesliga, σε ό,τι κατάσταση και να είναι αυτή τη στιγμή, η ευθύνη βαραίνει για μένα όλους τους υπολείπους. Τι λέμε τώρα, ρε Βασίλη, Σάλκη να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα πήγε ένα-ένα μέσα στην πάγια να πούμε. Πλάκα μα κάνουν, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Να κάνουμε, αλλά η Σάλκη, το μπάτι τη Σάλκη είναι όλη η Super League τη Ελλάδα να πούμε. Πλάκα μα κάνουν. Εντάξει, και εγώ ήθελα. Το μάτι δεν το είδα γιατί δούλευα, το άκουγα. Κωστή, πιστεύει ότι το μάτι το χασοίβιτ.
Όχι. Όχι. Ακόμα και να το παίζε όπως πίστευα ότι έπρεπε να το παίξει, δεν θα έκανε πολύ 3-0, αλλά την πρόκληση θα την έχανε. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν έβαζε τον Κλάους και έβαζε μέσα. Δεν έπρεπε να το βάλει τον Κλάους, τώρα πιέστηκε να τον βάλει, τι έγινε δεν ξέρω. Τον Ενρίκε, γιατί δεν τον ξεκίνησε. Αυτό το ερώτημα που πλανάτε δηλαδή και είναι γιατί δεν ξεκίνησε τον Ενρίκε. Ενρίκε... Που τον φύλαξε και με την Ξάνθη, που δεν τον έβαλε με την Ξάνθη. Γιατί δεν τον έβαλε από την αρχή. Ενρίκε Μιστακίδης ήταν κορυφή, Χαρίζα από πίσω. Σαχόφ, Τζίμιρο, ταχύτητα και οι τρεις στόπερ με τους δύο back half. Αυτή ήταν η εντεκάδα. Βέβαια. Ο Μπίσεσβαρ πάγκο, Κλάους πάγκο, τελειώσαμε. Ο Μπίσεσβαρ έμεινε από δυνάμεις ο άνθρωπος. Έπαιξε μέσα σε μια εβδομάδα τρίτο παιχνίδι. Έμεινε από δυνάμεις. Καθάρισε. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο Μπίσεσβαρ δεν το βάλει. Όταν είδα Μπίσεσβαρ στην εντεκάδα. Αυτό ήταν η έκπληξη που δεν περιμέναμε. Ο Κλάους μπήκε για να πάρει κανένα γκολ και πουληθεί. Ναι, αλλά είχα πει εγώ κάτι. 75.000 σε κακό βγήκαν τελικά. Ναι. Κάνουμε. Πάμε για πρόκριση ή για μάρκετινγκ με τον Κλάους. Ο Κλάους επειδή δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Έκανε μία μείωση αποδοχών 75.000, ας πούμε, και ο Σαββίδης τον. Του το αναγνώρισε κτλ. Ίσως... Άμα ήθελε να το κάνει, δεν έβγαινε και στη φορά. Το έκανε από αυτή, θα το κάνουν οι δυο τους και τελείωσε. Από και μετά. Τι πιστεύεις ότι άμα δεν ήμασταν μέσα στη φάση του κυπέλου, θα το παίζει αλλιώς το μάτι και το κυνηγούσε. Εχθές. Εγώ πιστεύω ότι το χασε γιατί έχουμε το κύπελο. Κοίτα, η θελημένα δεν το χασε εδώ που τα λέμε, έτσι. Η θελημένα. Για μένα ο Ίβιτς πόνταρε ότι η Σάλκε θα έπαιζε διαφορετικά και το έπαιξε έτσι το παιχνίδι. Και τον εγκλώβησε η τακτική του αντιπάλου. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή η Σάλκε δεν έπεσε στην παγίδα να πάρει τους χώρους, να βγει μπροστά μαζικά και να αφήσει τους καινούς χώρους. Και έπεσε στην παγίδα ο Ίβιτς, γιατί το 3-5-2 δεν του βγήκε καλό ούτε με την Ξάνθη. Έχασε το κέντρο. Σε δύο αναμετρήσεις έχασε το κέντρο ο Ίβιτς με το 3-5-2. Δεν του πάει του πάγου αυτό το σύστημα. Με την Ξάνθη ρε, εσύ, τώρα για το πρωτάθλημα. Και ξέρεις τι είδα εγώ άλλο και να τελειώσουμε. Τι ξεκίνησε μια μικρή κοιλιά ο ΠΑΟΚ τώρα. Και αυτό ξεκίνησε και από το μάτς με την Ξάνθη. Και το πέρασε και με την Σάλκε. Δηλαδή, με τη Σάλκε, αν έπαιζε ένα μήνα πριν, μπορεί να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όχι, δεν πιστεύω. Γνώμη μου ότι δεν ξεκίνησε η κοιλιά. Εμείς την κοιλιά την κάναμε από την αρχή μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή ήταν η δικιά μας κοιλιά. Εγώ πιστεύω μέχρι τώρα. Πήγες ένα φουλάρισμα δύο μήνες φουλ και τώρα θα φανεί στο πρωτάθλημα αν έχουμε δίκιο για όχι. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Να σε καλά. Έλα, φίλε, ναι. Για μένα και κάτι άλλο Κωστή, τον ΠΑΟΚ τον έκανε κακό ότι εδώ έχει και ένα 1,5 μήνα δεν έπαιξε ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό με μια ομάδα, ένα ντέρμπι. Μπράβο. Και βρέθηκε δηλαδή από πολλά συνεχόμενα μάτς με υποδιέστερες ομάδες. Το γίγαντα. Βρέθηκε ξαφνικά μπράβο σε μια ομάδα το πολύ γίγαντα. Καλά δουλεμένη βιολογικά και όλα. Και τον έκανε κακό αυτό ότι δεν έπαιξε πριν δύο εβδομάδες, έστω με έναν Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι με μια ΑΕΚ, ένα μάτς άλλων απαιτήσεων. Με έναν ανάριστο κύπελο, Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό βέβαια, γιατί. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Κώστα. Ναι. Μπορούμε να πιάσουμε πολλά θέματα, δεν είναι, δεν έχουμε κάτι τόσο. Πιάσε ό,τι θέλεις φίλε. Το συγκεκριμένο δεν έχουμε. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε για τους που μας ακούνε, αυτά τα οποία λες ότι ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 ναι. Δεν βγήκε πολλές φορές δεύτερος. Δεν βγήκε δεύτερος. Όχι, δεν βγήκε. Δεν ήθελε να πει. Όχι. Περίμενε λίγο, περίμενε να τελειώσω. Δεν βγήκε δεύτερος, γιατί δεν ήθελε να βγει δεύτερος. Γιατί τι ήθελε να βγει, τέταρτος. Να σε πω εγώ τι ήταν, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη τη μία τη φορά, ο Παντελάκης κατέβασε δεύτερη ομάδα. Πού? Με το Φωστήρα. Τα θυμάσαι αυτά. Α, δεν τα θυμάσαι αυτά, γιατί δεν τα ξέρεις. Μας κατέβασε την πρώτη, τι να κάνω. Ή δεν τα θέλεις να τα ξέρεις. Έπειτα, ποιο Φωστήρα κατέβασε, για πες μου να μάθουμε. Λίγο, άκουσε με λίγο. Ποιο Φωστήρα κατέβασε Παντελάκη δεύτερη ομάδα. Όταν μια ομάδα κάνει το πρωτάθλημα, μετέπειτα δεν την ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Ναι. Γιατί λες, στη δεκαετία του 70 βγήκε ο Άρης τρεις φορές και τέσσερις φορές δεύτερη. Τέσσερις φορές πάνω από τον ΠΑΟΚ. Για πες μου, ξέρω ποιες ήταν οι φορές. Θες να σου πω. Ναι, πέσες μου. 73-74. 73-74. Ναι. Δεν τρέπεσαι που το λες 73-74 και άρεσε να καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Σου λέω τερμάτισε πιο πρώτα. Βάλε ρε την 1969-70 σε πέρασε. Έλα, άλλα στα πω εγώ ένα-ένα. Έλα, στα πω ένα-ένα. 1969-70 σε πέρασε. 70-71, ένα το ένα. Κάτσα στα πω, τα θυμάμαι. Εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Εγώ με ρωτάς. Εσύ παρουσιάζεσαι γνήσιος.
Και με ρώτησε το 73-74 ο Άρης έχει καλύτερο μπάλο τον ΠΑΟΚ. Αυτό με ρώτησε. Όχι, εγώ σε ρώτησα. Με ρώτησε πόσες φορές από το 70 μέχρι το 80 πέρασε ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Τέσσερις. Ωραίο άνθρωπο, ό,τι θέλει. Λοιπόν, όταν μια ομάδα κάνει το στόχο τη, μετέπειτα δεν ενδιαφέρει να τα βγει. Πότε τον κάνει το στόχο τη, δηλαδή. Άσχετα αν είναι και πρώτη. Τι λέτε. Τη δεκαετία του 70 τολμάζω να λες ότι ο ΠΑΟΚ βγήκε λιγότερες φορές τον Άρη, ξέρω εγώ, δεύτερος ή τρίτος. Τη δεκαετία του 70 ο ΠΑΟΚ έπαιξε 6 φορές τελικούς. 16 να έπαιξε. Τερμάτισε 4 φορές πίσω από τον Άρη. Για τον λόγο ότι δεν τον ενδιέφερε πλέον μετέπειτα. Α, δεν τον ενδιέφερε. Δεν μου λες το 72 με το Φακί, όταν ο ΠΑΟΚ έχασε, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό κάτω, τους τραυματίες, ξέρω εγώ, με τα φορεία, παίζει η μπάλα. Ο Παντελάκης τι έκανε μετέπειτα. Τι έκανε ο Παντελάκης, φίλε, δεν ήταν ο Παντελάκης τότε. Ο Σεργιανίδης ήταν. Ο Σεργιανίδης ήταν, είσαι και ανιστόρητο. Τα ξέρω πολύ καλά τώρα. Ναι, καλά, εντάξει. Ξέρεις. Σε λέμε, ξέρω εγώ ακριβώς τώρα τι γίνεται. Το 72-73 με το Φακί. Το 75. Δεύτερος βγήκε. Το 73. Το 74-75 με την Παναχαϊκή, τι έγινε. Ποιο 75 με την Παναχαϊκή, ρε Αλτσχάιμερ έχεις, ρε. Το 73 ήταν με την Παναχαϊκή. Αλτσχάιμερ έχεις. Ρε Αλτσχάιμερ έχεις. 22 Απριλίου του 1973 έχασες 5-3 από την Παναχαϊκή και η Καβάλα έσχισε τα ρούχα της να φέρει ένα με τον Ολυμπιακό και εσύ τα έτρωγες από το κέντρο, ρε. Επειδή σε είπαμε το 74 και έχουμε και Αστράιμερ, δεν θα μας τα βλάσεις τελείως εσύ. Αστράιμερ έχεις. Εσύ. Τι ρε εσύ ρε. Κόκκινο, πέστε. Αυτά στο τι ρε εσύ ρε. Τι ρε εσύ, εγώ τα θυμάμαι, το μυαλό μου καθαρό είναι. Εγώ γυμνάζομαι κάθε μέρα νερό, πίνω, δεν πίνω ουίσκι και αυτά. Σε μένα δεν μιλάς. 69-70. Πίσω από τον Άρη. Στα πω εγώ. 73-74 πίσω από τον Άρη. 78-79, 79-80, 80-81 πίσω από τον Άρη. Ποια δεκαετία! Οπότε ξέρω εγώ. Οπότε ξέρω εγώ, εκεί τερμάτισες δεύτερος μια φορά το 73. Από το 70 μέχρι το 80 τερμάτισες μια φορά. Δεύτερος, μια πρώτος και τις άλλες κάτω από τρίτος και κάτω. Πόσες φορές ο ΠΑΟΚ έπαιξε δεκαετία του 70 τελικούς κυπέλλου Ελλάδα. Βρεχέ τους τελικούς, τι με νοιάζουν οι τελικοί. Α, δεν σε νοιάζουν οι τελικοί. Για πρωτάθλημα μιλάμε τώρα. Για το πρωτάθλημα. Το 74-75 το χάσανε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ποιο χάσανε, τρίτος 10 βαθμούς από τον πρώτο ήσουνα. Πλάκα κάνεις. Τρίτος ήσουνα. Το 75. Το 77 τι έγινε. Πώς, το. Το 77. Τρίτος τερμάτισε. Μετά το πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ. Τρίτος τερμάτισε το 77. Τρίτος τερμάτισε. Τρίτος. Πώς τερμάτισε τρίτος. Γιατί δεν το λες στον κόσμο. Ρε τερμάτισε τρίτος. Ρε πώς τερμάτισε τρίτος, ρε μίλα. Μίλα. Θα σου πω εγώ πως τερμάτισες τρίτος. Θα σου πω εγώ. Είπα Ασλανίδης. Κάτσε να σου το πω τι είναι την ιστορία. Πήγαινες για πρωτάθλημα και για κύπελο. Μπράβο. Λέει ο Ασλανίδης. Εδώ. Ο Αχιλλέας. Ρε κόψεις μα. Τις μαμακίες αυτές κόψτες. Ρε θα μάθεις να γίνεις άνθρωπος ρε. Ή θα πεθάνεις ζώων. Θα πεθάνεις ζώων. Θα πεθάνεις λουβόδι. Μα δεν ακούς. Ο Ασυλέος Ασυλανίδης. Σε μένα δεν τα λες αυτά, στον κόκκινο τα λες. Γιατί εσύ τι είσαι, ρε φίλε. Η παιδεία είσαι. Αλλά αντάλλον μας λες. Ποιο κόκκινο τα πω, ρε άμπαλε. Έλα, για χαρά, για χαρά. Άμα πίνεις και δεν το σηκώνεις, να πέφτεις να κάνεις νανάκια. Να βλέπεις κάνα Mayday με Ραπτόπουλο Box και Spark δεν θα κάνεις. Μπέρδεψες τις ημερομηνίες, μπέρδεψες τα χρόνια, τα μπέρδεψες. Αλλά τι άλλο μας έλεγες. Άμα σουρώνετε και πίνετε μεγάλες Πέμπτες και Συχνοπέμπτες και μεγάλες Δευτέρες, καθαρές Δευτέρες, εμείς δεν σας φταίμε. Μα μιλάς ελληνικά, σωστά. Ρίξατε το πατακό να φέρετε δημοκρατία, μάθε να ακούς. Καραγκιόζη, επόμενη γραμμή. Καραγκιόζη, ναι. Έλα φίλε. Από το πλε. Μάλιστα. Κατέβασε λίγο, εντάξει, πολύ παλμό ανέβασες. Τι τερμάτισε λέει το 77. Του λέω την ιστορία. Που είπε ο Ασλανίδης. Ήτανε να πάρουμε πρωτάθλημα εμείς λέει με τον Παναθηναϊκό. Με τον ΠΑΟΚ. Γιατί στον Παναθηναϊκό έπαιζε ο Ασλανίδης. 40 χρόνια είχε να πάει στην Τούμπα. Πήγε χθες γούρι σας έφερε. Είτε ένα ή ναι. Το άλλο. Ακούς ρε. Και λέει, και λέει ο Ματζαβελάκης στον Παντελάκη. Να τα μοιράσουμε τους τίτλους. Να κάνουμε στιαμπού. Δηλαδή να πάρεστε εσείς το πρωτάθλημα και εμείς το κύπελλο το αντίθετο. Και λέει ο Παντελάκης θα τα παίξουμε στα ίσια. Καλά έκανε. Και τα έχασε και τα δύο. Και βγήκε και τρίτος.
Ο Αστραλίδης τα λέει, εγώ τα λέω. Έχω στην κάτι άλλο. Πάει στην Ευρώπη ο Τσακαλώτος και μας κάνουν εκεί πέρα η Μέρκελ έρωτα, μας κάνουν αγάπες και έρωτες. Υπάρχει περίπτωση με αυτή την ενέργεια να φέρει γούρι κάπου τώρα ο Τσακαλώτος να βάλει πνεύμα νικητή. Ο ένας ο Γουρσούς Λαμάς ο Τσακαλώτος. Μπορεί άλλος, να φέρει πνεύμα νικητή ο Τσακαλώτος τώρα όταν πάει στην Ευρώπη και μας κάνουν έρωτα. Και ο άλλος, ο αρχηγούσος Λαμάς, είναι αυτός που αναμετάδωσε το μάτς. Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, πώς το λένε. Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος. Άλλη κάλτσα. Φρίκι. Άλλη μετάδοση ήταν φρίκι. Άλλη κάλτσα εκείνη. Φρίκι ήταν η μετάδοσή του. Ιδέα, τίποτα άνθρωπο. Για λέγε. Τίποτε. Τίποτα. Και σε λέω πάω πρέπει να παίξει 4-3-3. Και με λες όχι 3-5-2. Και πάλι το λέω. Άμα δεν πήρε ο Ερίκες μέσα με το Μιστακίδη. Και μετά αλλαγή έπρεπε να κρατήσει το Βίτσεσβαρ με τον Κάμπος. Σωστό, ο Μπίσεσβαρ αλλαγή. Σωστό. Να πει ο Ενρίκες μπροστά. Σωστό. Έτσι έπρεπε να γίνει, φίλε. Με 3-5-2 τα μπακ μας πάλι θα τα διαλύσει, όπως ο Τούντορ. Όπως ο Τούντορ θα τα διαλύσει τα μπακ. Θα το δεις, φίλε. Τα μπακ αυτά δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε 3-5-2. Είναι τρίτο, τέταρτο μάτι. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε 3-5-2. Στην Ελλάδα μια χαρά τα αποκρίθηκαν. Στην Ελλάδα, εκεί όμως στα δύσκολα. Δεν μπορεί, φίλε. Ο Τούντορ δεν θυμάσαι πέρσι να πούμε το Λέοβατς που τα είχε παίξει ο Λέοβατς να πούμε. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό το σύστημα ο Πάκ. Με αυτά τα μπακ δεν παίζονται, ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίξει μπακ. Ο Μάτος μην την έφυγε και επίτηδες στη δεύτερη. Την κίτρινη. Ο Μάτος. Πίτηδες, ναι. Ο Μάτος ήταν σε κακή μέρα. Τι να πούμε, ψέματα. Κακή μέρα και τι να πούμε. Κακή μέρα. Ηλικία, ρε φίλε. Κακή δεν μέρα. Δεν μπορεί να τόσο πολύ και μετά αρχίζει τα πάπα βούπα. Του πιάνει και ο εγωισμός να πούμε όχι, θα κερδίσουμε, θα κάνουμε. Δεν γίνεται. Άμα έπαιζε με 4-3-3, τα χαφ θα βοηθούσαν τα μπακ. Αυτοί οι Γερμανοί ήταν άπαιχτοι να πούμε. Εκεί ανεβάζαν στροφές, γάμισε το όποτε θέλανε. Και τους πετύχαμε και στη μέση τη σεζόν. Άμα τους πετυχαίμε στην αρχή μπορεί να τους κάναμε ζημιά. Αλλά τώρα δεν έχουμε ελπίδες πιστεύω. Τώρα να πεις μπάλα είναι αλλά δύσκολα. Δεν πειράζει, πάμε βόλτα Γκέζελ Κίρχεν. Ναι, μη σε συλλήψουν βόλτα. Εκεί. Ε? Μη σε συλλήψουν. Εντάξει, θα είμαστε κύριοι ρε φίλε. Τι είμαστε εμείς Σκοπιανοί να πούμε. Άιντε Ραπτόπουλε, χαιρετίσματα εκεί στο Κορδελιό. Το φιλαράκι μου το Μίτσο. Άιντε, ζήτω η Παοκάρα. Επόμενος κύριος. Καλημέρα κύριο. Καλημέρα Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Τι γίνεται. Όλα με λιγάλα. Μπράβο. Γιατί ανεβάζετε πίεση αυτούς τους φιλάθλους σαν τον κύριο που πήραν και φώναζε. Εσείς τους κάνατε έτσι. Που τους χαϊδεύετε τα αυτιά και τους παραμυθιάζετε. Γιατί σας φαίνεται τώρα παράξενο. Αυτές είναι ανούσιες συζητήσεις τώρα. Τι έγινε το 70, τι έγινε το 75. Όχι, αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω. Έχουμε θέματα εδώ πέρα, τελικούς ιστορίες, UEFA, κύπελα. Ναι. Κάθόμαστε τώρα και μαλώνουμε για το 70 και το 75. Να μαλώσουμε και για το 1930. Ας το κύπελο, γιατί και εγώ Αριανός είμαι το κύπελο, ας το και μην τρομητηρεί. Τώρα ήρθε ο Παναθηναϊκός και εγώ στη θέση του Παναθηναϊκού αυτό θα έκανα. Θα ερχόμουν εδώ, γιατί δεν σας φοβάμαι, θα σας ρίξω 30 πόντους στο κεφάλι και θα φύγω. Για να μην κλαψουρείτε. Γιατί όλη η Θεσσαλονίκη κλαψουρίζεται συνέχεια. Πήρε τώρα αυτό να μας πει το 73. Και εγώ λέω δεν μπορούσε να βγει, ρε. Και δεν βγήκε. Και βγαίνει τώρα και με λες άμα ήθελα και δεν ήθελα. Βγήκε προηγουμένως ο άλλος που αποξίζει ο γραφικός σαν τον Παστελά και μας λέει ότι παίξαμε εκεί το παιχνίδι τότε στην Ευρώπη. Δεν κοιτάει χθες τι έκανε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παίξατε με τον Πανετολικό εσείς της Γερμανίας και ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Πλατανιά. Και ξεφτιλίζεστε. Και κάθεστε τώρα και ψάχνετε δικαιολογίες. Για το ποιος, γιατί έφυγε και το τι φταίει. Αυτοί είστε και αυτά παθαίνετε. Αλλά πρώτα βγαίνετε στα ραδιόφωνα και γαυγίζετε μια εβδομάδα και μετά σε τα δαρμένα σκυλιά κλαίτε. Εμείς οι πόντοι λέμε πρώτα όβοσον και μετά κακάρισον. Κάντε αυγό πρώτα και μετά να κοκορεύεσαι φούρναρι. Κατάλαβες. Και όταν παίρνεις και λες για τον Άρη να μας βάλουν τα τρακτέρ στον Αγροτικό Αστέρα, βάζουν σχίση τώρα ένα τσάμικο του Σέρκου να καταλάβουν τι γίνεται, Ραπτόπουλε. Και να μην είναι κακομαθημένοι. Κατάλαβες. Αυτά έχω να σου πω εγώ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, επόμενη γραμμή. Για μπάσκετ δεν μίλησε κανείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Ραπ. Έλα. Δεν μου λες. Ναι. Εσύ
είσαι ο αντικειμενικός που είσαι για μένα, έτσι, τόσα χρόνια, λες τις αλήθειες. Ω, μα σάλια δεν μπορώ να ακούω, τι. Ναι, σάλια, μάλια. Μάλια θα ακούσεις τώρα. Γιατί καλείς τον Ίβιτς. Το μάτι δηλαδή δεν το έχασε ο Ίβιτς χθες. Ποιος το έχασε. Ναι, όταν λέμε το έχασε ο Ίβιτς, πες μας γιατί το έχασε. Εγώ δεν είπα ότι. Όχι. Όταν λέμε το έχασε ο Ίβιτς, ναι. Δεν λέμε ότι αν το παίζει διαφορετικά θα κέρδιζε 5-0. Αλλά αυτή η ξεφτύλα, αυτός ο εκνευρισμός των ίδιων των παιχτών, είδες τι είπες για το Μάτος προηγουμένως. Επίτηδες λέει. Πήρε την κάρτα. Αφού τους έσπασε τα νεύρα. Το σύστημα δεν έβγαινε και επέμενε εκεί. Έχει τον 33 μέσα, ο οποίος είναι με αργά, κουμπωμένος. Έχει ξεφτυλίσει όλους τους παίχτες. Βλέπει ότι δεν πάει, δεν ανεβαίνει. Εγώ καταρχήν τον Ίβιτς τον χειροκροτάω και λέω ότι έχει προοπτική να γίνει μεγάλος. Αλλά ρε φίλε, θα λέμε τα καλά, θα λέμε και τα κακά. Χθες το έχασε το μάτς. Δηλαδή πώς έπρεπε να κατέβει. Πώς έπρεπε. Ναι. Τζάλμα μέσα από αρχή και ρίκε. Σύστημα θέση, πες μου. Όχι το 3-5-2, 4-3-3. Και ναι. Το 3-5-2 αφού χωρίς κόφτη, με το Βαρέλα στην ευθεία. Ωραία. Ναι. Και εγώ σου λέω έτρωγες 5-0. Πώς θα έτρωγα? 5-0. 5-0. Αλλά... Εκείνος ο φουκαράς ο Λέοβατς, ανέβαινε, έκανε τον επιθετικό, κρύφο επιθετικό από αριστερά και ξαναπήγαινε να πούμε πίσω στην άμυνα. Έπαιζε και στόπερ σχεδόν. Τον είχε... Καταλαβαίνετε τώρα τι μιλάμε. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε από μπάλα. Οι παίχτες δεν το είδες ότι εκνευρίστηκαν μετά το 60-70. Σ' ακούω. Σ' ακούω. Εγώ, φίλε, στο μυαλό μου έχω τον ΠΑΟΚ με 5-3-2 χωρίς τον Κλάους μέσα και τον Μπίσεσβαρ πριν το μάτς. Με Ενρίκε Μιστακίδη Φορ, Χαρίση από πίσω, Σακχόφ, Τζιμιρότ και πεντάδα στην άμυνα. Να μείνετε 10 μέτρα, 12 μέτρα έξω από την περιοχή του Γλύκου και όταν πάρει την μπάλα 5 φορές σε κάθε ημίχρονο να μου φύγει στην κόντρα και να μου κάνει ένα γκολ. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ μέσα στην Τούμπα. Τέτοιο σεβασμό. Συμφωνούμε ρε φίλε. Αν είχε αυτή την αντεκάδα μπορεί να έλεγε και 0-0. Άκουμε. Μπορεί να έλεγε 0-0. Το 3-5-2 λοιπόν δεν χωράει μέσα Μπίσεσβαρ και δεν χωράει Κλάους στην κλοπή. Και δεν χωράει παράγω ποδόσφαιρο και φεύγω box to box. Αυτοί απάνω, εμείς απάνω. Φεύγω με βνηδιασμό, με γρήγορους. Να χτυπήσω μια άμυνα με τρεις του 1,92 στόπερ τεχνίτες. Να τους χτυπήσω χαμηλά, να τους βρω αραιούς. Απλό είναι το θέμα. Αν εγώ πάω να παίξω κατοχή όταν πάρω την μπάλα με μικρές πάσες να περάσει μπάλα από τα πόδια του Μπίσεσβαρ, είμαι τελειωμένος. Συμφωνούμε ρε Σιλά. Αυτό δεν λέμε. Να πλευροκοπήσω με 3-5-2. Συγγνώμη, να πλευροκοπήσω με δυο μόνο πλαγίους. Πάλι δεν μπορώ να το κάνω. Τι πρέπει να κάνω? Να κλέψω. Και έχει διαχειριστεί λάθος ο Μπίσεσβαρ τρίτο 90 λεπτό μέσα σε μια εβδομάδα. Μόνο να κλέψω μπορώ. Άρα Ραπ συμφωνείς με μένα, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, το 3-5-2 του ΠΑΟΚ πεζότανε πολύ ωραία με άλλους, χώρους και με άλλους παίκτες. Α, γεια σου. Το ίδιο 3-5-2. Αυτό λέμε. Το διαχειρίστηκε λάθος. Δεν είναι κακός προπονητής, μαθαίνει, είναι πονηρός, είναι έξυπνος, μ' αρέσει, αλλά χθες το συγκεκριμένο παιχνίδι το χάσαμε από αυτό το πράγμα. Τέλος. Και δεν είναι ότι το χάσαμε, εμένα με πείραξε πιο πολύ. Ο τρόπος. Ότι το συνέχισε. Είδε τα λάθη του, το κατάλαβε, αλλά είχε αιμονή. Δεν γίνεται να βγάζει τον Κλάους στο 85. Δεν γίνεται ρε εσύ. Ναι, κάτι θέλω τέτοι. Διείσδυση, θέλω ταχύτητα, θέλω πλευροκόπηση, αυτό θέλω ερασμένα. Δεν άφησα τα περιθώρια η Σάλκε με τον τρόπο που έπαιξε. Έπαιξε πολύ συντηρητικά η Σάλκε το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Δεν άφησε περιθώρια, σεβάστηκε το παιχνίδι πάρα πολύ Σάλκε. Για μένα το παιχνίδι το πήρε η Σάλκε με πάρα πολύ έξυπνη διαχείριση του παιχνιδιού. Δεν άφησε τα περιθώρια τον ΠΑΟΚ ούτε στην κόντρα να βγει. Έκανε τις πασίτες της, έλεγε σε περιμένω εγώ. Και το πήγε στη δύναμη που είναι πιο βιολογικά ανώτερη ομάδα, πιο δυνατά παιδιά, το πήγε σαστημένα και πήρε το παιχνίδι. Στην κόντρα με αυτούς τους παίχτες που παίζαμε δεν μπορούσες να βγεις. Με ποιον θα βγαίνει? Τζάλμα δεν υπήρχε. Ερίκε δεν υπήρχε.
Ένας Μιστακίδης έβρεχε. Ο άλλος ήταν με τα αργά κουμπωμένα. Ο Μιστακίδης ήταν ό,τι καλύτερο του παιχνιδιού μέχρι εκείνη την ώρα. Έπρεπε... Τον πάω και τον έκανε αλλαγή. Δεν... Ό,τι, έπρεπε... ό,τι φαινόταν εκεί. Δεν έπρεπε να βγει ο Μιστακίδης. Μεγάλο λάθος αυτό. Αυτό τα είπαμε. Τα γράψαμε και στα Sportdog. Τα είπαμε και. Δεν πειράζει. Ναι. Τελείωσε. Πάει, συνεχίζουμε. Παοκάρα. Αλλά 40 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και πάντα να μην μπορώ να πάω στους 16. Αυτά δεν γίνονται. Φίλε, κάτι πρέπει να αλλάξει. Οκ, boy. Οκ, γλυκό boy. Φιλιά. Ωραία τα είπε τον boy. Επόμενη γραμμή. Ωραίος ο boy. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καθαρά. Από Αθήνα, Αντώνης. Γεια σου Αντώνη. Πανιώνιος. Σμύρνη, Νέα Σμύρνη είσαι. Όχι, όχι, Πατήσια, όχι. Πατήσια. Δεν τους γουστάρουν, νιώτες δεν είναι, δεν κάνουν. Δεν κάνουν ρε φίλε, 100.000 δήμος είναι 3.000, εντάξει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, εδώ με εσάς κάτι μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα και αθλητική. Εδώ Αθήνα δεν σέβονται ρε φίλε τίποτα. Γιατί, τι κάνουνε? Γιατί είναι μόνο δύο ομάδες και αυτοί που μιλάνε που κάνουν... Στην Αθήνα υπάρχει ένας ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός συντηρητισμός. Δεν πίστευα ότι οι Αθηναίοι θα είναι τόσο συντηρητικοί στα μίντια τους. Καταρχήν εσύ δεν σέβονται τίποτα. Είναι μόνο τρεις ομάδες. Εσάς πάνω καλά δεν υπάρχει. Εδώ οι υπόλοιποι Αθήνα Πανιώνιος Ατρόμητος πάλι δεν υπάρχουν. Τίποτα. Είναι δηλαδή είναι τραγική. Ένας Γεωργίου έλεγε ότι έλεγε εκεί πέρα πάνω. Ναι, έχεις δίκιο. Μόνο Γεωργίου μπορεί να ακούσεις. Λίγο για μπάλα, λίγο δηλαδή... κάποια πράγματα πιο extreme. Είναι ιστορία, ο Γιώργος. Είναι. Ναι, ναι, είναι ιστορία. Ναι. Είναι ιστορία. Μίλησα μαζί του πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Εκτός αέρα, βέβαια. Είναι καλός ο Γιώργος. Θέλω να πω καταρχήν στον Αγιανό, εύχομαι να ανέβει ο Άρης. Γιατί όχι, χρειάζεται. Και μια που... Μακάρι, φίλε μου, αλλά πρέπει να γίνουν πράξεις και όχι με ευχολόγια. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει. Εγώ, σαν φίλαθλος και σέβομαι και το θέλω τον Άρη, αλίμονο. Και όποιος λέει το αντίθετο είναι κάφρος. Και δικοί μας και Ολυμπιακοί και όλοι. Απλά τα ρετρότερα που ξέρεις θυμήθηκα Κώστα. Το 87 έχουμε πάρει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ 8-0 σε 5 μήνες κύπελο. Το θυμάσαι? Ποιος, ο? Πήραμε σε 5 μήνες Ολυμπιακό 3-0, ΠΑΟΚ 3-0, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ 1-0 στο κύπελο. Όταν το πήρε όφη με τον Ηρακλή. Α, ήμουνα εκεί. Στην Τούμπα το 1-0 τη Ρεβάνς. 3-0 εκεί και 1-0 εδώ. Ναι, κάναμε. Πώς, ήμουνα Φεβρουάριο του 87, ναι. Και το πήρε το κύπελο όφη. Ναι, ήταν Πασόκοβ γι' αυτό. Πέρασε ο Ηρακλής στον Παναθηναϊκό. Η κριτική ήταν με τον Πασόκ τότε. Μετά το γύρισαν στο λαό. Στο πατριωτικό, ναι. Η κριτική ήταν πάντα. Πασοξίδε. Τι λες τώρα. Να πω κάτι για τον Ηρακλή που δεν έχουμε συμπάθεια. Έχει νομίζω ένα πρόβλημα ο Ηρακλής. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι ο Χατζηπαναγής το πρόβλημά του. Να σου το εξηγήσω. Έχουν μείνει εκεί ρε φίλοι Ηρακλήδης. Κι και άμπαλοι. Πέρα από αυτό, εντάξει, δεν ξέρω γι' αυτό να σου πω με πολύ. Φίλε μου, η κάθε ομάδα, αν στην καλή της την περίοδο δεν φέρει τίτλους, μετά είναι αναγκαίο κακό ότι θα έρθει η παρακμή. Αυτό έγινε με τον Ηρακλή τότε. Με εμάς έγινε, χάσαμε 4 τελικούς κυπέλους και ήρθε η παρακμή. Τα ίδια λέω τώρα και για τον ΠΑΟΚ, ότι με την ανυπαρξία όλων των υπολείπων έχει μια πενταετία, δεν έχει πάρει ακόμα τίτλο. Αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραγκ. Πρέπει η ομάδα στην καλή της την καμπή, διοικητικά και αγωνιστικά, να πάρει κάτι. Έτσι. Αλλιώς μετά είναι αναγκαίο κακό να έρθει η παρακμή. Εντάξει, κοίτα, ο Ηρακλής πήρε με το Χατζηπαναγκή. Πήγε τελικό, βγήκε και UEFA. Βγήκε και δεύτερος. Αυτό αλεύθερο. Δεν είναι τίποτα, ρε φίλε. Πήγε τελικό. Χορτάσαμε από τελικούς. Τι τελικός. Τίτλο εκεί, να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Τίτλους χρειάζεται μια ομάδα. Εντάξει, δίκιο έχεις, αλλά πώς να τους βγάλεις, φίλε. Εγώ αν δεν έπαιρνα τίτλους με τον Γκάλι, θα είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οπαδικό. Ακόμα εμείς τώρα που είμαστε γενιά, σου με 35άριδες, κρατάμε ακόμα τα μπόσικα. Ναι. Θα είχαμε σοβαρό θέμα, εσείς... γιατί τότε έπαιρνα τίτλους. Εσείς όμως ο Χατζηπαναγής δεν έκανε οπαδούς του Ηρακλή. Έτσι. Έκανε φιλάθλους, ναι. Που αγαπούσαν τον ποδόσφαιρο και βλέπαν τον Ηρακλή, τους ουδέτερους. Γιατί έπαιζε ένα ωραίο ποδόσφαιρο ενδεχομένως. Εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι από αυτά που ακούω. Γιατί δεν είμαι εκείνης γενιάς. Αλλά αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί οπαδικά μια ομάδα, δεν την ανανεώνει. Εντάξει, αυτό δίκιο έχεις. Και σε, ακόμα και σε εμάς δηλαδή, τώρα που το λες, πώς να γίνει ρε εσύ ο άλλος Πανιώνιος. Δηλαδή το παιδί το δικό μου στο σχολείο πώς να πάει. Το βάζεις με το μυαλό σου. Στα Πατήσια, θα πάει την Ιστοφανό του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος για μένα η ομάδα είναι άξια σε πένο που βρέθηκε ένα βήμα προτού να διαλυθεί. Και κρατήθηκε, έκανε τα κουμάντα της,
Έχει πολύ καλό management. Βγάζει παίχτες. Μου θυμίζει την παλιά την Ξάνθη του Πανόπουλου. Πανιόνιος, που έβγαζε παιχτάκια. Κάθε χρόνο έβγαζε παιχτάκια. Πανιόνιος, και κάνει πολύ καλή διαχείριση. Ο Πανιόνιος Σμύρνης έπρεπε να είναι σε μια πόλη άλλη. Μπορεί και να σου πω κάτι, ίσως στη Θεσσαλονίκη ταιριάζει το Πανιόνι πιο καλά. Όχι, σε επαρχία. Σε επαρχία λες, ε. Να πήγαινε ρε παιδί μου στη Χαλκίδα. Να, και εκεί πρόσφυγες, λέω εγώ. Ναι. Να ήταν σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Ελλάδος. Ή, ξέρω έχει παίζει παιχνίδι. Ναι. Ας πήγαινε και η Καλαμαριά, ξέρω εγώ, στο Κιλκής που έχει ποντίους, ας πούμε. Εγώ το είχα πει. Απόλλων πόντων στο Κιλκής. Κώστα, του Χαριλάου περιοχή, πόσο πληθυσμό έχει, ρε παιδί μου, εκεί, όλο γύρω, πόσο έχει πληθυσμό. Χαριλάου περιοχή. Μια εκατοστή χιλιάδες δεν είναι. Κάπου εκεί. Σαν τη Νέα Σμύρνη τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά προφανώς όμως οι Αριανοί. Είναι πυκνοκατοικημένοι, Χαριλάου. Είναι πυκνοκατοικημένοι. Εδώ στον Πανιόνιο, αν έχει μια βάση τριχίλιαρη, το η μισή είναι Καλυθέα, Άγιο Δημήτρη, γύρω-γύρω, Δάφνη, παλιό Φάληρο. Ναι. Κατάλαβες. Και γύρω-γύρω ακόμα κάποια ακόμα. Είναι δηλαδή είναι ρόμπα, ρε φίλε. Ο Πανιόνιος με το κύπελο που πήρε το 98 έκανε κόσμο. Με καμίτσι μπουγά. Και τώρα κάνει κάποια παιδάκια. Αλλά εσύ έχει 5.000 αθλητές. Μόνο οι αθλητές να πάνε με τους γονείς. Γέμισε. Ναι. Εκεί πρέπει οι ομάδες αυτές να δουλέψουν πολύ με τον ΑΣ, με τα τμήματα υποδομής εκεί, να υπάρχει έντονο το οικογενειακό στοιχείο. Άλλα πράγματα πρέπει να δουλευτούν και οι υποδομές, άλλα πράγματα για να μπορέσει μια τέτοια ομάδα να αντέξει υποδικά ενδεχομένως. Ναι, έχει πάρα πολλούς αθλητές. Είναι τρελά τα τμήματα του Πανιόνιου, κατάλαβες. Τι μπάσκετ από πίσω. Όχι, υπάρχει τρελά. Ιστορία, δεν το συζητάμε. Πανιόνιος είναι ιστορικό σωματείο. Και αυτοί που δουλεύουν και πολύ ανιδιοτελώς και προσφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ προσφέρουν. Απλά μετά πια πολλά παιδιά φεύγουν ή σταματάνε ή εντάξει. Και εντάξει, μένει μια ανάμεση ο Πανιόνιος. Και... Εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Καλή επιτυχία σε όλους, στις ομάδες σας. Να σε καλά. Και τουλάχιστον εσείς σέβεστε και τον ακροατή και μιλάτε και για μπάλα και ρετρό και όλα. Εδώ είναι άσχημα. Τα ρετρό, ε. Τι ωραία τα ρετρό. Καλά τα ρετρό είναι το κάτι άλλο. Καλό βράδυ. 150.000 έχει το Χαριλάου μαζί με τον Ντεπό. 150, ε. Με τον Ντεπό μαζί. Εντάξει, αναλογικά πάνε αυτοί. Εντάξει, πάνε πιο πολύ. Και δεν είναι δήμος, ε. Δεν είναι δήμος. Ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι διαμέρισμα. Να σε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Για τα 75.000 έκανε ένα φτηνό marketing ο Κλάους, λέει ο φίλος. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα 750. Το Σάλπι σε μια χρονιά δύο μειώσεις συμβολέου τον έκαναν. Ναι. Ραπτό βαρέθηκα να ακούω αυτό το άνεβαζε τον Ενρίκη, άνεβαζε τον Τάδε, θα κερδίζαμε και αν αποθέσουμε ότι έβαζε Ενρίκη και κάποιους άλλους και έχανε 4-0, τι θα λέγανε. Κακώς έβαλε τον Ήβη στον Ενρίκη. Εντάξει, θεωρητικά είναι αυτά. Λοιπόν, φίλε, εσύ που έστειλες το μήνυμα σε μένα, μάλλον σε άλλη εκπομπή έπρεπε να το στείλεις. Λάθος έκανες. Ο 925, Κώστα Οστεοπάουκ υποτίμησε τη Σάλκε. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Η φαντασία της σε όλο το μεγαλείο. Καλημέρα! Έλα. Ρε εσύ Νικολούλη, πόσες πλαστικές έχει κάνει. Έλα. 15 χρόνια ίδια είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τι πλαστική έχει κάνει. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Λοιπόν, Κώστα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, εκείνος που σε ψήφισε. Δεν σε ακούω, ρε φίλε. Εκείνος που σε ψήφισε εδώ. Ε. Λοιπόν, που τον έλεγε για πρώτος και για δεύτερος. Μα εγώ λοιπόν, έχω βγάλει από το 69-70 μέχρι το 80-81. Λοιπόν, ήταν η δεκαετία που κερδίζανε ο Άρης, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στη Χαριλάου. Δεν τον κέρδιζες, δεν έχανες. Μην τα παραλες. Ναι. Ήσουν αίτητος. Όχι, ο Άρης κέρδιζε τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στη. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Αίτητος ήταν. Δεν τον κέρδιζε πάντα. Είχε και πολλές ισοπαλίες. Μην τα λες αλλιώτικα. Ρε μη λες ανακρίβειες. Δεν κέρδιζε όλα τα μάτς. Είχε νίκες και ισοπαλίες. Στη χειρότερη δεν έχανε. Σου λέει. Δεν έχανε. Τέλος, μια φορά ήταν μια δεκαετία που και συγκεκριμένα από τότε άρχισαν να θυμάσαι, άμα θυμάσαι να μου τα φανάρια στον δρόμο, ο κορμός ήταν κίτρινο με μαύρο.
Ναι, αυτά τα 10 χρόνια θα τα θυμάστε εσείς και τα 23 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και θα τα λέτε. Λοιπόν, και πηγαίναν οι ΠΑΟΚτσίδες να μην και σπάναν τα φανάρια. Επειδή ήταν κίτρινα μαύρα. Και μετά τα κάναν γκρι. Τα βάψαν γκρι. Σοβαρά, δεν το ξέρω. Ναι. Τέτοια πράγματα κάνανε οι ΠΑΟΚτσίδες. Οι ΠΑΟΚτσίδες έχουν διδάξει πολιτισμό, ρε. Γιατί εγώ με τον Σπυρίδων, τον Αλεξιάδη αυτά, ήμουνα πολύ δεμένος μαζί του. Σε κόβω για 70 άρικες εσένα. Ε? Είσαι 72. Όχι, 72 δεν είμαι, είμαι 67. Α, ανήλικος, ωραία. Ανήλικος είμαι, ναι. Ξέρω τον πατέρα σου, δεν ξέρα. Και συγκεκριμένα ανταμωθήκαμε με την αδερφή σου στην Τουρκία. Και ήταν με τον γαμπρό σου μαζί και με το παιδί ήτανε. Ζάχαρη περνάγατε. Ναι, και το συζητούσαμε το πράγμα. Κοπανάγατε κιόλας, μια χαρά. Ε, καλά, εντάξει, μια χαρά. Καλά. Τώρα τι γίνεται με το σουφλί και τον αγροτικό αστέρα, καλά. Ε. Τώρα. Καλά, τώρα. Κοίταξε, από τότε που έφυγαν οι κεφαλές, πήραμε τον κάτω δρόμο. Άρχισαν οι κλεψίες, άρχισαν τα αυτά. Τι θα σε κάνει, πώς θα αντέξει αυτή η ομάδα. Τις λίρες τις βρήκαν τουλάχιστον. Ε. Τις λίρες τις βρήκανε κάτω από το χάρι λαού. Ξέρω κι εγώ. Έγινε ρε Κωστάκη. Να σε καλά. Άμα θα αφήσω την επανομή, να είμαι σε εδώ. Να, άμα έρθω στην επανομή, μέχρι να έρθω στην επανομή, ένας από τους δυο μας θα είναι τέζα. Ναι. Να σε καλά, φιλιά. Φιλιά, ρε. Έχει ρίξει πράγμα αυτός. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Έλα, Κωστή, ο Παοκτσίδης είμαι από Εύωσμο. Τι λέει ο Εύωσμος. Καλά, ρε. Έμα θα έρθει να δει το αγροτικό, ε. Ναι, θα το δω και με τη Λαμία. Με τη Λαμία θα παίξετε το ίδιο δυνατά ή θα ανοίξετε τα πόδια. Όχι ρε, το πάρει ο αγροτικός. Το πάρει ο αγροτικός. Καλή ομάδα έχει, ραπ. Ωραία ομάδα καλή έχει, αλλά φάση θα κάνει, στένος θα έχει. Ή θα τραυματιστεί ο Δινόπαπας και ο Τάι. Ρε σήκωστη, τώρα τους είδα εδώ πέρα τους Αριανούς, ρε φίλε. Πού να ανέβουν έτσι, ρε συνάν. Βγάζει τώρα τον Τάτο, βάζει τον άλλο μπράβο στο 80 κάτι να κρατήσει το αποτέλεσμα και παίζει με την Μπαρτσελόνα. 5 λεπτά, ρε φίλε, ήθελε γιατί να μην το κάνει. Ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι Μπαρτσελόνα, αγροτικός αστέρας. Ποιο να βάλει, χαφ. Δεν είχε χαφ στον πάγκο. Ρε φίλε, μικραίνει την ομάδα του έτσι, ρε. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Η ομάδα του δεν μικρίνε από αυτή την αλλαγή. Η ομάδα του μικρίνε από διοικητικοπαδικές καταστάσεις. Το ότι φτάνει ο Αναστόπουλος στο 86 να βάλει τρίτο center back και να κρατήσει το μάτι. Αισθάνεται ότι δεν προστατεύεται ίσως. Ναι. Και το κάνει αυτό. Το κάνει. Ο Άρης έξω από. Έγιναν δύο κόντρες, τρεις τώρα, έφαγε στον κόλπο, δεν προστατεύτηκε, τελείωσε. Έτσι να πρέπει να πούμε λίγο για τον Πάο Κωστή. Για να πούμε. Την απουσία του Κάνιας, πώς την είδες, ρε Κωστή. Ο Κάνιας. Την απουσία, πώς την είδες, φάνηκε. Εγώ πιστεύω φάνηκε πολύ απουσία του Κάνιας. Χθες στο κέντρο. Κοίταξε, όταν παίζεις με μια ομάδα μεγάλη και δεν έχεις καθαρό ημοκόφτη, είναι πρόβλημα. Και όταν μάλιστα βάζεις και τον Μπίζεσμαν στο κέντρο. Που δεν έρχεται για τρίτος να μαρκάρει, το πρόβλημα γίνεται στο κέντρο ακόμα μεγαλύτερο. Καλά, χθες ρε Κωστή, όλη χάλια ήταν έρεση να πούμε. Λίγο ο Μαλεζάς το παιδί μόνο φάνηκε να πούμε. Το παιδί πάλεψε πίσω. Ο Μαλεζάς, ο Μιστακίδης, πώς. Το θέμα είναι ότι η μεγάλη ομάδα σεβάστηκε την μικρότερη, ενώ ναι. Η μικρότερη δεν τη σεβάστηκε. Ναι. Ωραίο. Σε πολλά επίπεδα. Ωραίο. Όλα ο Κρέσπο, φιλαράκι, όλα ο Κρέσπο τα είπε. 90 λεπτά είμαστε φοβισμένοι. Τώρα τι να πούμε. Έτσι ακριβώς ήταν. Χθες η ομάδα ήταν τραγική. Και καλά που έχει δίκιο σε αυτό, μας έκανε fair play στις άλλες. Δεν ξέφυγε το σκορ παραπάνω, ήταν και τσικνοπέμπτη, λένε εντάξει. Στο πρώτο γκολ, ο πιο κοντινός που πρέπει να πιάσει αυτό το γαϊδούρι είναι ο Βαρέλα. Ο οποίος δεν πηδάει, πηδάει ο Μιστακίδης με τον Κρέσπο. Κωστή, συμφωνώ σε αυτό από την αρχή της χρονιάς το λες για τον Βαρέλα, είναι εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι... Αυτό που φαντάζονταν. Δεν στρίβει το μυαλό του. Ρε. Πώς θα πήρε με τα γραφή τώρα. Δεν στρίβει το μυαλό του. Το Βαρέλα, ο Ίβιτς είναι χαζός. Σου λέω βάλω το Βαρέλα ευθεία με τον Κρέσπο, χωρίς κόφτη, θα με διαλύσουνε. Καλά το σκέφτηκε το 3-5-2. Ο Κλάους και ο Μπίζεσβαρ δεν χωράγανε εκεί.
Έχει δίκιο, Κωστή, αλλά εσύ το έχει πει και εγώ συμφωνούσα τότε. Ο Αθανασιάς δεν έπρεπε να παίξει. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει με κλάση και ούτε τον πίστευε. Θα μπορούσε να βάλει το Χαρίση και τον Ενρίκε μέσα. Ακριβώς. Αρχική εντεκάδα. Γιατί το Χαρίση. Γιατί ο Χαρίση δεν ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Μπίσεσβαρ, αλλά θα ξεπεταχτεί στην ταχύτητα και στη διείσδυση. Θέλω χώρο με αυτή την ομάδα. Αν τον βρω ανοιχτό, θα τον βρω τρεις φορές σε κάθε ημίχρονο. Να κάνω ένα γκολ. Μακάρι να μπορέσω. Αλλιώς πώς θα το βάλω. Το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι κρίνεται καθαρά στο μεσοεπιθετικό. Ναι. Γιατί τα γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ ήταν καθαρά θέμα στημένων βάσεων και αδούλευτων. Που ο ΠΑΟΚ είναι αδούλευτο στα στημένα. Και στο να σκοράρει και στο να μην δεχτεί γκολ. Το δεύτερο γκολ, φίλε, σου παίρνει κεφαλιά ο άλλος ένα 50 ύψος. Έχει 30 μάρια πίσω και σου παίρνει κεφαλιά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, στα στημένα. Τα ταμάρια, κοίταξε. Εκεί κάνει λάθος ο Μάτος. Που δεν κλείνει στα center back. Δεν φυλάει κανένα. Εντάξει. Ήταν εκτός αγώνα από την αρχή. Ο Μάτος στο δεύτερο γκολ είναι ο κακροκονιαίος λίθος του δεύτερου γκολ τη Άλκε. Το αναλύαμε σήμερα με τον Αλέφαντο και τον Καραζαβέρη. Το ρίξαμε σε βίντεο, μάθημα κάναμε. Αν είχα βίντεο, ας το δείχνα. Έτσι είναι, Κωστή, έχεις δίκιο να πούμε. Αλλά το θέμα, ρε φίλε, είναι ότι εγώ δεν είδα η ομάδα, ρε, σήμερα απογοήτευσε πάρα πολύ. Και πλέον εκεί που πίστευα ότι το κύπελο το έχουμε, είμαστε, αν όχι πρώτο φαβορί, είμαστε σίγουρα στο τελικό. Πλέον, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό έτσι, καλό μπορεί να σου κάνει, φίλε. Ότι δεν θα πας ψηλωμένος. Αυτό μπορεί να σου κάνει καλό για το κύπελο. Δεν ξέρω, αδερφέ, γιατί και τον Ήβιτς τον είδα ότι στα μεγάλα μάτς το κοτσάρισμα δεν είναι τόσο καλό. Άλλο τα μάτς τώρα τα με Κέρκυρες εδώ πέρα και Πανελλησσυνιακούς που βάζει 7 και 5. Αυτά λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολλά θεωρητικά εύκολα παιχνίδια στη σειρά. Έχει δύο μήνες, δεν έχει παίξει ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι έτσι λίγο να ανεβάσει λίγο παλμούς, έτσι λίγο και ο κόσμος και οι παίκτες κτλ. Και βρέθηκε ξαφνικά με μια ομάδα, ας πούμε, πολύ καλά δουλεμένη, βρέθηκε σαν βαθιά. Πολύ απότομα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω να πω. Μακάρι, εντάξει, αυτό είναι άπειρος, όντως θέλει τον χρόνο του. Αλλά, ρε φίλε, έτσι όπως έστεισε τώρα την ομάδα χτες, είναι δυνατό να παίξει 3-5-2 που έπαιξε και η Σάλκε. Που η Σάλκε είναι καλύτερη και αθλητικά και καλύτερη τεχνική και όλα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ίδιους χώρους είχε αφήσει. Και για μένα, ίσως ήταν η τελευταία ευκαιρία που έδωσε στον Κλάους μπας και πάρει κανένα πολιτήριο ενδεχομένως στο παιχνίδι. Ίσως ήταν μια τελευταία ευκαιρία μπας και κάνει κανένα γκολ, μπας και πουληθεί σε καμιά Ινδία, σε καμιά Αραβία, δεν ξέρω κι εγώ πού. Όταν οι άλλοι έχουν τώρα πίσω τρία στόπερ, δύο μέτρα εκεί πέρα, τι να βάλει γκολ ο Κλάους. Πού να βάλει γκολ, δεν έχει βάλει γκολ εδώ πέρα με τα λιμά που παίζουμε εδώ στη Σούπερ Λίγκα, ξέρω εγώ, θα βάλει στη Σάλκε. Η επιλογή του Κλάους δεν είχε καμία λογική σε αυτό το παιχνίδι. Καμία λογική. Μόνο εμπορική λογική. Καμία άλλη λογική. Την πατήσαμε πάλι. Καλά, αυτό σίγουρα. Και δεν βγήκε. Σε λέει μπασκέ. Δεν έκατσε τον μπασκέ και την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, τι να πω. Φιλαράκια, Γιάννη, εγώ εύχομαι να πάρετε το κύπελο πάντως αύριο. Να ξέρεις, ειλικρινά σου μιλάω. Μακάρι, γιατί το έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Έχουμε εξαφανιστεί από το χάρτη. Ειλικρινά σου μιλάω, μακάρι να το πάρει. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Εντάξει, outsider είμαστε, από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι είναι. Αυτό είναι καλό το ότι είσαι outsider. Και είναι καλό ότι το έχουμε αντιληφθεί. Γιατί θυμάμαι. Αυτό είναι το καλό, ότι δεν πάμε άιντε πάμε εδώ Θεσσαλονίκη, είμαστε και έτσι κι αλλιώς. Είχε αγωθεί ο Άρης πάρα πολύ με τον τίτλο του φαβορί και εφημερίδες και τα ράδια όλοι το βγάζανε σίγουρα και πελούκο. Δεν υπάρχουν αυτά. Όταν μια ομάδα είναι υποδιέστερη σε διοικητικά και οικονομικά επίπεδα, δεν μπορεί να την παρουσιάζουμε εδώ πάνω σαν φαβορή. Αυτό το χούι που έχουμε εδώ πάνω με αυτό το πράγμα. Ο λαϊκισμός. Τι να αυτό το πράγμα. Έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Τι να πω, τέλος πάντων. Κωστή, θα ήθελα λίγο ψηφίδι, ρε φίλε, να κάνεις πριν κλείσω. Αυτό τίποτα άλλο. Να είστε καλά, παιδιά. Πήγα στον Εύωσμο. Μήπως τσακώσω κανένα δολάριο. Για το τσουνάμι, Κωστή, για το τσουνάμι να πεις, με τον κόκκινο. Ο κεντρικός άξονας της γης, έκανε ένα κράκ. Είσαι ωραίος, ρε Κωστά. Τι γέλιο, ρε φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε, ναι. Α, διάλειμμα, συγγνώμη. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι.
Πίνας! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πίνας! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Καλημέρα Κωστή και Βασίλη. Εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει ο Ίβιτς. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα χτίζεται και το καλοκαίρι για μένα πρέπει να αποκτηθούν δύο οχτάρια και ένα στόπερ με μυαλό. Ένα Κοντρέρας δηλαδή, συμπληρώνω εγώ. Επίσης για να καταφέρεις ένα επιπλέον βήμα στους 16 θέλει χρήμα και σημαντικά βήματα. Καληνύχτα στην παρέα, λέω 3.39. Λοιπόν, πάμε στον Κόμο. Καλημέρα Κόμο. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλά φίλε εσύ. Μια χαρά. Ραπ, θα ήθελα να συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε άλλο σύστημα εκτός από το 3-5-2. Με άλλο τρόπο. Ναι, όχι για τους παίχτες, για το σύστημα, την επιλογή του συστήματος. Ναι, δηλαδή, αυτό το σύστημα με δύο διαφορετικούς παίκτες μεσοεπιθετικά και με άλλους χώρους που κάνουμε την άμυνα. Δυστυχώς δεν είχε τον Γκάνιας και έπρεπε να προσαρμοστεί στο ίδιο σύστημα με διαφορετικούς παίχτες. Λάθος θα συμφωνήσω και για τον Μπίσες Βαρκή, για τον Αθανασιάδη, όπως και λάθος η αλλαγή του Μιστακίδη. Εγώ απλά αυτό που θα ήθελα να δω, γιατί διαβάζω και για το να το παίζαμε 4-3-3 και θα κλαίγαμε μετά τα λεφτά του Βαρέλα, με τη ρόμπα που θα τον κάνανε στις κάθετες πάσες. Εσύ τι λες τώρα, ότι ο Ίβιτς στο ημίχρονο δεν το σκέφτηκε να το αλλάξει, να βγάλει ένα στόπερ? Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι θα ήταν μια κίνηση ΜΑΤ να το κάνει αυτό στο 70 όταν ήταν 0-1? Γιατί 45 λεπτά να παίξει. Ναι, στο 70 έπρεπε να το κάνει. Με 4-45 λεπτά να παίξει με τη Σάλκη ήταν λίγο επίφοβο. Ενώ άμα το δώσεις όλα για όλα. Να πάρει ρίσκο σε λίγα λεπτά. Εγώ πιστεύω φοβήθηκε επειδή ήταν πρώτο ΜΑΤ να κρατήσει έστω το 0-1 να πάει στη Γερμανία να το δώσει όλα. Μα αυτό έδειξε ότι με το 0-1 ήταν ευχαριστημένος. Προσπάθησε να προστατεύσει το 0-1. Ναι. Απλά πρόσεξε λίγο, εγώ θα ήθελα να δω εκτός του Μπίσεσβαρ το πώς θα έπαιζε ο Χαρίσης. Ναι, μεν έχει ταχύτητα, αλλά αν θα το έβγαινε. Γιατί άμα έκανε λανθασμένες μεταβιβάσεις που ο Χαρίσης. Όχι. Μισό λεπτό, να μπω σε μια λεπτομέρεια. Ο Χαρίσης δεν έχει στοιχεία εκείνα να πάρει την μπάλα, τη μοιράσει, να του την ξαναδώσει κτλ. Ο Χαρίσης είναι ο παίκτης που χρειάζεσαι στο παιχνίδι μπροστά από τα χαφ. Για την αντεπίθεσή σου. Να βγει στον χώρο, να την πάρει, να την κουβαλήσει ή να βγει στον κενό χώρο, να την πάρει, να σουτάρει. Δεν είναι για να κάνει παιχνίδι ο Χαρίσης. Δεν είναι εγκεφαλικός παίκτης. Είναι πολύ γρήγορος. Για μένα, αυτό που θα ήθελα να δω, δεν θα ήθελα τον Τζαλμά μέσα που προέρχεται από τραυματισμό. Θα ήθελα απλά στη θέση του Κλάους. Τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε. Με το Μιστακίδη μαζί. Είδα το Μιστακίδη δύο φορές που πίεσε στον τερματοφύλακα. Τη μία έκανε λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Το ο Νάλντο έτοιμος ήταν με την μπάλα χαμηλά. Ένα πολύ κακό αμυντικό με την μπάλα χαμηλά. Ο Νάλντο. Επιρρεπεί στο λάθος. Ένας ακόμα να πίεζε, πιστεύω, έστω να έβγαζε γκολ. Δεν λέω ότι η ομάδα θα κέρδιζα με τον Ενρίκε μέσα και ο Χαρίσης. Μπορεί πάλι να έτρωγε τα γκολ. Απλά εγώ έτσι όπως είδα το μάτς, με αυτό το 3-5-2, έτσι όπως έπαιξε και βγήκε το μάτς, δεν άξιζε ο ΠΑΟΚ να φάει αυτά τα τρία γκολ που τα έφαγε με αυτόν τον τρόπο. Ενώ άμα το έπαιζε με 4 γραμμή πίσω, μπορεί να έτρωγε 5 και να λέγαμε και ευχαριστώ. Ναι. Δηλαδή, εγώ το φοβήθηκα γιατί διαβάζω. Διάβασα το πρωί ότι και καλά άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο ότι θα έβγαζε 4 γραμμή. Και λέω αποκλείται να κάνει κάτι τέτοιο ο Ίβιτς. Σωστή επιλογή συστήματος, λαθασμένη διαχείριση παιχτών γιατί το έχασε λίγο. Του έλειπε ο Κάτσι, του έλειπε ο Κάνιας. Δεν ανησύχησες επιθετικά τον αντίπαλο, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέσω αμυντικά το στήσιμό σου δεν ήταν κακό σε θέματα passing game κτλ. Τα έβγαζε στα γκολ από τα στημένα.
θέλαν να δείξουν τον Κλάους. Η κίνηση έγινε το πρωί για τα 75.000. Ήταν το τελευταίο χαρτί για μένα για να μπας και πολιθεί ο Κλάους για μένα αυτό. Δεν έχει άλλη λογική να βάλει τον Κλάους μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έκοψε μια σειρά αντεπιθέσεων ο ΠΑΟΚ. Ταχύτητα, έκοψε ταχύτητα για να βάλει τον Κλάους. Για μένα όμως, πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι αυτό, εμείς τώρα να το αναφέρουμε. Για μένα, Κωστή, ήταν λάθος να το βάλει σε 3-5-2 τον Κλάους. Μα ο Κλάους θα παίξει με τη Βέρεια, να σηκωθεί με τη Βέρεια. Με δύο εξτρέμ, δεκάρι τον Μπίσεσβάρ, δύο κόφτες, να τη βάρουμε τρία γκολ τη Βέρεια, ένα ο Κλάους, Μπάβοβ, Συνέχατο, δεν είναι τώρα. Κίνηση ΜΑΤ να βάλει τον με τη Βέρεια να πάρει και θάρρος, που ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Κίνηση ΜΑΤ μην το βάζει στα βαθιά. Προπονητή να βάλει Κολάσινατς και Νάστασιτς πάνω στο Μάτος, να τον φράξει τελείως και βγήκε δύο-τρεις φορές ο Λέοβατς και ο Λέοβατς επειδή δεν είναι επιθετικογενής να τελειώσει τις φάσεις. Δεν καταφέρει τη μία να κάνει το κοντρόλ. Πολύ διαβασμένος ο προπονητής Σάλκε. Πολύ διαβασμένος. Πάρα πολύ. Γιατί είδε τις, άμα δει τα προηγούμενα μάτια τι κατεβάσματα κάνει ο Μάτος, τον έκλεισε τελείως. Χάθηκε η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ από δεξιά. Άμα είδε τα του του ΠΑΟΚ, διάβασε το παιχνίδι άριστα και δεν έπεσε στην παγίδα. Ο Λέοβατς επίσης δεν ήταν και σε καλή μέρα γιατί τον έβλεπα. Ακόμα και οι κόντρες δεν έβγαιναν στον ΠΑΟΚ. Ούτε οι κόντρες δεν βγαίνανε. Δηλαδή, τι χτυπούσε το πόδι, πήγαινε πίσω η μπάλα, έβγαινε πλάγιο. Αυτό. Μπράβο στο Στέλιο Μαλεζά, που αν και σε μεγάλη ηλικία, κατάφερε να κρατήσει από όλη αυτή την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ, κατάφερε να κρατήσει την άμυνα. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Απλά πες με λίγο, Κωστή, κάτι ακόμα. Στο δεύτερο γκολ που γίνεται η σέντρα, επειδή είπες ότι φταίει ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο οποίος ένα δευτερόλεπτο πριν κάνει τη σέντρα, αλλά έχει τον παίχτη, τον Μάιερ, νομίζω που έτυχε στην κεφαλιά, και αλλάζει και πάει μπροστά μαζί με τον Μαλεζά στον επιθετικό. Είναι 100% λάθος του Μάτος. Ναι, ο Βαρέλα άλλαξε το μαρκάρισμα, δεν μας πειράζει αυτό. Τελευταία στιγμή το άλλαξε. Εμάς μας πειράζει ο Μπακ που δεν έκλεισε σαν στόπερ για να κλείσει. Σίγουρα. Ναι, αυτό. Μήπως άμα ο Βαρέλα καθόταν και είχαν από ένα παίχτη. Το λάθος δεν του Βαρέλα. Το λάθος είναι ότι δεν κλείνει ο Μάτος στα center back, από δεξί back. Μάλιστα, κατάλαβα. Και κάτι ακόμα. Για το μάτσο εκεί πέρα τώρα με τις κάρτες. Ποιοι φάγανε τώρα κάρτες? Ο Λέοβατς μία. Δεν παίζει ο Μάτος σίγουρα και δεν παίζει νομίζω και ο Λέοβατς. Απλά εγώ έχω κλείσει εισιτήριο, θα είμαι πάνω. Πάνω να δεις τον Μπούγκουρα. Τα κλείσαμε στην κλίση. Παίζει ο Μπούγκουρα, τι το δώσα δανεικό? Όχι, είναι ο Μπούγκουρα και ο Χατζησαρία center back. Ναι. Η αναπληρωματική. Απλά τον Μπούγκουρα δεν τον έχω δει εγώ και το Χατζησαρία το παιδί έχει να παίξει 5 μήνες. Δηλαδή πώς θα κατέβει. Πώς θα πάει ο Χατζησαρία? Αδικημένος για μένα ο Χατζησαρία. Αδικημένος συμφωνώ. Είναι ικανή να βάλουν το Σάχοφ στόπερ παρά το Χατζησαρία. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Απλά επειδή δεν θα έχει άγχος ο ΠΑΟΚ πάνω. Δεν το αποκλείω να έρθει και κανένα 0-1 το μάτσο εκεί πέρα. Με αν εφόσον. Άμα γίνει καμιά. 5-2, καμιά ιστορία περίεργη, κλείσε, μην τα συζητήσουμε. Άμα γίνει καμιά ιστορία περίεργη τύπου. Θυμάσαι την Καζεσλάουτερ με τον Ηρακλή. Δεν είναι μάτς άξιο τώρα σχολιασμού, όπως ας πούμε τον Ντόρτμουντ ΠΑΟΚ, αυτά τα μάτς δεν είναι, δεν είναι άξια κριτικής αυτά τα παιχνίδια. Απλά αυτό, τώρα όσον αφορά τους επόμενους θεσμούς που έχει να ακολουθήσει η ομάδα, για μένα, λάθος του Ίβιτς, αλλά δεν τελείωσε, δεν κρίθηκε με ένα μάτς. Με τη Σάλκη έπαιζες, η οποία Σάλκη δεύτερη αλλαγή για τον Κονοπλιάκα που έδινε 3,5 εκατομμύρια και τον αγώνα. Ξέρεις... Αυτά τώρα τα βλέπουμε, πριν δεν τα βλέπαμε. Ξέρεις τι έχασε ο Ίβιτς. Τρίτη αλλαγή και... Ο Ίβιτς έχασε... Και Πάγκο Τσούπο Μοτίνγκ. Ο Ίβιτς έχασε την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο. Δεν πειράζει. Και έχασε και επικοινωνιακά με το 3-0. Αν έχανε με ένα 0, δεν θα είχε χάσει τίποτα. Αρκεί τουλάχιστον να μάθει από τα λάθη που έκανε. Αυτό μόνο. Για το μέλλον. Γεια χαρά. Αυτό καλό. Επόμενη γραμμή. Έλα, Βγερίνε. Καλώς τον. Καλημέρα, τι έγινε. Τι λέει. Καλημέρα και στο φίλο δίπλα. Καλημέρα. Αύριο όλοι αργιανάρα, ε. Γιατί. Όσοι είστε στις γραμμές και ακούτε την εκπομπή, θα μιλήσετε. Θα είμαστε. Ναι. Δεν θα είμαστε με τον Άρη. Με ποιον θα είμαστε. Ναι. Με τον Βάσελο. Λοιπόν, να πω κάτι για τον φίλο τον Πανιόνιο που πήρε τηλέφωνο. Φίλε Πανιόνιε, που έχεις και παράπονο, έχεις μια ομάδα. Ο Δήμος λέει έχει 100.000 η Νέα Σμύρνη, έτσι. Δηλαδή, Καλυθέα τι να πει που έχει 350.000 και πάνε 200 άτομα εκεί πέρα. Που είναι και πιο μεγάλος Δήμος. Αφού που δείτε άρμα, πηδάτε πάνω. Πώς να σας υποστηρίξει ο κόσμος. Να πάει λέει το παιδί σου με την μπλούζα του Πανιόνιου. Για ποιο λόγο. Έτσι δεν είναι.
Μ' ακούς? Πιο ατρόμητος. Ατρόμητος, ατρόμητος δεν υπάρχει. Μα ποιος ατρόμητος, υπάρχει ατρόμητος? Αφού όλοι οι Ολυμπιακοί πάνε να εκείνοι εκεί πέρα. Και εξήδες, πώς θα γίνει τώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί έχετε κάνει καλαμαριά εκεί πέρα. Μπα. Γιατί, τι είναι, Παοξίδες, Ολυμπιακοί, Αργιανοί, Ηρακλειδείς. Παναθηναϊκοί, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι. Καλαμαριά πολλούς Αργιανούς έχει. Ναι, είχε. Αργιανούς. Είχε. Ξέρεις τι γίνεται. Για τα ραδιόφωνα που λέει αντικειμενικά ραδιόφωνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα αντικειμενικό ραδιόφωνο. Και μόνο εσείς. Απολύτως κανένα. Ραδιόφωνο σας. Κανένα. Απολύτως κανένα. Και το μεσημέρι, Κώστα, που κάνει την εκπομπή, ο Κόκκινος είναι Μακεδονομάχος, άρρωστος. Δεν ξέρω, επειδή είναι φίλος που μπορεί να μην το παραδεχτείς. Αλλά δεν το βλέπεις πως μιλάει. Τι να κάνει, ρε φίλε. Για μένα η πολύ κακή δημοσιογραφία έχει φάει τη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς. Είναι δημοσιογράφος, ρε φίλε. Όχι, γενικότερα η κακή δημοσιογραφία φέρει μεγάλο μέρος ευθύνης στην κατάσταση που είμαστε. Η πόλη ενωμένη. Ο Ραπτόπουλος πάει και ταχώνει σε όλους. Δεν έχει κανένα ανάγκη. Γι' αυτό εγώ βγαίνω με τον Ραπτόπουλο. Ποια πόλη, ρε φίλε, ποια Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τρυπηθεί από αέρα, ξηρά και θάλασσα. Να μιλήσουμε λίγο, ρε. Περίμενε. Και εσύ τις προάλλες έβγαλες τον Καραπαπά μαζί με τον Κόκκινο. Εσύ τον πάει τον έβγαλες. Εγώ τον έβγαλα. Ναι. Και μετά καθόταν και απολογιότανε. Για ποιο λόγο έβγαλε, λέει, Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι είναι αυτά, ρε. Χωριατήλα βρωμάει εδώ, ρε. Χωριατήλα, ρε. Χωριατήλα. Στο λέω εγώ. Ο καθένας να βγάζει όποιον θέλει και να κρίνεται για αυτά που λέει. Βρε, πάνε στις σχολές. Πάνε στις σχολές δημοσιογράφων και διδάσκουν τα καραγκιωσάκια. Χωματήλα, χωριατήλα και χωματήλα. Στο λέω εγώ. Άκου, χωριατήλα. Από τα 15 τηλέφωνα που σε παίρνουν, τα 9 είναι Ολυμπιακοί, το έχεις καταλάβει. Και ο άλλος δεν θέλει τους πελάτες, δηλαδή. Άμα δεν μας θέλει να μας πει, να μην πάρουμε τηλέφωνο, ρε φίλε, να μην σας ακούω. Α, εγώ είμαι κάτοικος γης, φίλε, δεν με νοιάζει ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Ναι, σ' ακούω, μ' αρέσει η γνώμη σου. Αλλά όταν ο άλλος, να σου πω κάτι, και ο προηγούμενος από σένα, ένα παιδί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πολύ σωστός, μπορεί να είναι παοξής, να δηλώνει άρρωστος παοξής, αλλά είναι κύριος, τον ακούς και χαίρεσαι να τον ακούς. Λέει τη γνώμη του. Οι μπαμπάδες τους διώξαν τον Πατακό για να φέρουν τη δημοκρατία. Ολονών. Τι έγινε τώρα με το. Εμείς είμαστε τέταρτο φαβόρι να πάρουμε πρωτάθλημα. Είμαστε η χειρότερη ομάδα. Εσείς που παίζετε εκεί πέρα το καλύτερο ποδόσφαιρο, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Έλα, πρώτη φορά υπάρχουν πανηγυρισμοί γιατί παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή πουθενά. Πανηγυρίζουμε γιατί παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ για πες μας τώρα τι πέσανε στον πέντο οι φιλάδες του Ολυμπιακού για το 0-0. Ποιες φιλάδες, εδώ χθες έτοιμοι να μπουν μέσα τον πλακώσουν. Αυτός δεν είναι προπόνητης, δεν ξέρω. Αυτός ρε φίλε είναι αιμονικός, άρρωστος. Αιμονικός. Ρε εσύ, αυτό το Καρντόσο, εντωμεταξύ είναι εκεί στη μεριά μου, έρχεται να τρέξει πριν να προλάβει μια μπάλα και γύριζε πίσω, η κάμερα δεν τον παίρνει. Δηλαδή, εσείς τον βλέπετε τον Καρντόσο όταν είναι με την μπάλα στα πόδια, όταν είναι χωρίς, δεν βλέπεις πώς πάει. Έρχεται, πάει να κυνηγήσει τον τερματοφύλακα, γιατί την κρατούσε και έκανε καθυστέρηση. Και μετά του βγήκε η γλώσσα και έχει βάλει τα χέρια στη μέση ανάποδα και γυρνάει προς τα πίσω. Λέει το λιπόσουνα. Όχι ότι δεν θέλει, δεν μπορεί ο Κακομοίρης, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν φταίει ο Καρντόσο. Δεν φταίει ο Καρντόσο. Ο Ασαριφάτη να μην πούνε στον πάγκο. Που είναι για μένα, για το στυλ που έχει διαχρονικά ο Ολυμπιακός, είναι δηλαδή να τον βάλεις κατευθείαν να παίζει βασικό αυτό τον παίχτη. Όλο το γήπεδο το ξέρει. Εμείς τον Ασαριφάρ, και με την μπάλα κάτω, καλός και ταχύς και είναι στο στυλ του Ολυμπιακού αυτό που έχει την μπάλα που παίζει διαχρονικά αυτός ο παίχτης. Λοιπόν, πώς το λένε, και ο άλλος, ο Βιανά, τι είναι αυτό το πράγμα, γρήγορος δεν είναι, δυνατός δεν είναι, μπάλα δεν ξέρει, πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτός ο παίχτης, ρε φίλε, για πες μου. Δηλαδή, επειδή είναι από τον ίδιο μάνατζερ με τον Πέντο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον έκανε ο Περόνης στο Καφταζόγλιο πλάκα. Εντάξει, δεν λέω για ένα παιχνίδι. Όχι, είναι θέλω να σου πω παράδειγμα. Εντάξει, άμα το λες έτσι, θέλω να σου πω κάτι. Και ο άλλος που του Ηρακλή που είχατε παλιά, πώς το λέγανε εκείνο τον. Που είχε πάει από τον Άρη και τον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή, πώς το λέγανε και τον παίχτη, τον Το Μωρίς. Το όχι, ρε, πιο Μωρίς, ρε. Μωρίς παίχτης ήταν. Το επιθετικό, ρε. Το Πελέ. Τον Επαλέ, ρε. Τον Επαλέ. Τι κάνει τον Τουρέ, θυμάσαι το Γιάγια Τουρέ που τον είχε κάνει χαζό. Τι πάει να πει αυτό για ένα παιχνίδι, ότι δεν ήταν καλό ο Γιάγια Τουρέ. Αλλά η φάση είναι ότι αυτό το παιδί δεν φτιάχνει με τίποτα. Και θέλω να πω κάτι, σε κύριες θέσεις υπεύθυνες όπως είναι το τέρμα και τα center back,
δεν βάζεις ποτέ παίχτες μαυριδερούς, αυτούς τους μελαχρινούς πολύ. Γιατί δεν έχουν το μυαλό να... Μην το λες, θα μας πιάσουν για ρατσιστές. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα, μη. Μαύρος και μυαλό, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εμένα μιλάμε έτσι. Ναι, ναι. Ήθελα να πω για το παιχνίδι, ρε παιδιά. Κατηγορούμε ξεκάθαρο ότι ήδη ήταν καλός 100% υπεύθυνος για την ήττα και τη μεγάλη ήττα. Δεν μπορεί να μην δεν ξέρεις ότι μια γερμανική ομάδα είναι καλογυμνασμένη και οπωσδήποτε πρέπει να έχεις ό,τι καλύτερο σε πνευμόνες στην ομάδα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Οπότε. Οπότε. Θες να παίξεις και αμυντικά. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά θες να έχεις και τα όπλα σου τα επιθετικά μέσα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις. Ο Μπίσεσβαρ τι δουλειά έχει εκεί μέσα με ένα τέτοιο σκεπτικό. Λάθος. Το κάνεις είναι λάθος. Ότι... Όχι απλώς λάθος. Βλακώδες. Δεν στέκεται ο τελευταίο φύλαθρο να βάλεις μέσα. Τρίτον 90 λεπτό στη σειρά δεν μπορούσε με τρίτον 90 λεπτό στη σειρά μέσα σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα μέσα. Είναι απίστευτο αυτό που έκανε. Επίσης, βάλε την πεντάδα που θες πίσω και βάλε τετράδα 5-4-1 και βάλε Ρίκη και Κάμπο στα άκρα και στη μέση βάλε Ζήμιροτ και τον Ψηλό, το Σαχόφ. Παίξε 5-4-1 και τα μπακ σου και να έχει την πεντάδα που θες γεμάτη και να έχει την τετράδα μόνο τα επιθετικά του, βάλε και τον Μιστακίδη μπροστά. Μου βάζεις και τον Αθανασιάδη και δεν φτάνει που δεν πρόκειται να σου βάλει γκολ. Μειώνεις και από ενέργεια την ομάδα που τη χρειάζεται ενέργεια. Βασικό πρόβλημα. Αυτό το κόλπο το είπε εδώ την Παρασκευή. Ποιο? Τότε ήταν, όχι την Τετάρτη, ο Γιαννάκης, ένα 20χρονο παιδί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να κάνει όπως έκανε σε 5-4-1 με τον Αζάρ και με τον. Αυτό έπρεπε. Ναι. Για να σου πω και κάτι. Όποτε έχεις όλους τους επιθετικούς μέσα. Όλους τους παίχτες με ενέργεια μέσα και όλη την άμυνα μέσα. Και αν δεν φτάνει που έκανε αυτό το άθλιο στήσιμο, σου κάνει και το άθλιο κουτσάρισμα. Σου βγάζει τον καλύτερο παίχτη. Και αν θες τον πίσες βαρκτό, σκέφτεσαι να δώσει καμιά πάσα, κάνα το για το τέλος, αν το χρειαστείς. Και αν σκέφτεσαι για τον Αθανασιάδη. Ξεκούραστο. Ναι. Κάνα το για τον Αθανασιάδη για το τέλος, αν το χρειαστείς. Ξεκούραστο. Ναι. Άρα και μην είναι η Σάλκη και δεν έχουμε επίπεδο κτλ. Η Σάλκη είναι η καλύτερη ομάδα από τη Φιωρεντίνα. Τη Φιωρεντίνα λοιπόν πώς την κερδίσαμε εκεί μέσα και εδώ μέσα φέραμε στο παλία και δεν φάγαμε τρία. Άρα ήταν άθλιο. Παλιού τον Ίβιτς είχαμε. Έπαιξε καλά. Εδώ έπαιξε άθλια. Είναι ασυγχώρητα άθλια έπαιξε ο Ίβιτς και το χάσαμε μόνο από εκεί. Όχι η ομάδα δεν τράβηξε, όχι αυτή δεν κάνει, όχι η ομάδα μπορούσε να παίξει. Τους κρέμασε όλους. Φίλε, η χρησιμοποίηση Αθανασιάδη και η μη χρησιμοποίηση Ενρίκε σου φαίνεται ενδεχομένως λίγο ύποπτη. Όχι, δες κάτι. Εάν είναι τόσο χαζός ο Ίβιτς δηλαδή που το πάει το τρένο ας πούμε τόσο καλά εδώ και 1,5 μήνα και δεν κάνει τόσο τα αυτονόητα. Τότε θα μου απαντήσεις εσύ. Εγώ ερώτηση κάνω. Θα σας απαντήσω. Ναι, είναι τόσο χαζός γιατί θα κάνει μόνο ένα λάθος. Θα βάζει Αθανασιάδη άμα ήταν αυτό που λες. Δεν θα βάζει και Μπίσεσβαρ μέσα. Άρα έκανε και άλλη βλακεία. Εγώ σου λέω για Αθανασιάδη και Ενρίκε. Η μη χρησιμοποίηση Ενρίκε και χρησιμοποίηση Αθανασιάδη αν σου φαίνεται ύποπτες. Εγώ σου απάντησα. Όταν κάνει πολλές βλακίες και όχι μία, σημαίνει ότι είναι. Δύο είναι συγκεκριμένα. Δύο είναι οι τρανταχτές. Οι πολύ τρανταχτές. Όχι, έκανε τρεις τρανταχτές. Δηλαδή που βλέπει και ο τελευταίος οπαδός που δεν ξέρει μπάλα, σου έτσι. Τρεις τρανταχτές έκανε. Τρεις τρανταχτές. Μία ο Μπίσεσβαρ, τρανταχτή. Δύο Αθανασιάδες, αυτό που λες, τρανταχτή. Και τρίτη η αντικατάσταση του Μιστακίδη. Επίσης τρανταχτή. Άρα τι να λέω, ότι στον Αθανασιάδα κολλήσω, τον έβαλε για να τον πουλήσει. Τι άλλε δύο βλακίες για να πουλήσει πάλι. Βλακωδός, δεν ξέρω γιατί. Μα ξεκάθαρα μόνο για αυτό το λόγο μπήκε ο Αθανασιάδης. Δεν υπάρχει καμία ποδοσφαιρική λογική. Λέει το Αθανασιάδη να το δεχτώ. Τα άλλα για ποιο λόγο γίνανε. Αυτό λέει. Τα άλλα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό λέει το παλικάρι. Δηλαδή βάζεις τον Μπίσας Βαρτρί τον 90 λεπτό και αφήνεις τον Ενρίκε όταν τον αφήνεις εκτός από το παιχνίδι με τη Ξάνθη. Δηλαδή τι λέμε τον, σαν να λες ότι εσύ δεν θα παίξεις ας πούμε Μπίσας Βαρ με τη Σάλκη και εσύ Ενρίκε σε ετοιμάζω. Δεν υπάρχει λοιπόν δόλος, υπάρχει βλακεία. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη για αυτό. Τόση βλακεία ρε φίλε που το βλέπω εγώ και εσύ και ο καθένας και δεν το βλέπει τώρα επαγγελματίας ο προπονητής. Γιατί εσύ λες και να χάσει ομάδα. Ήταν στημένο να χάσει με 0-3. Δες, όχι, δεν λέω για στημένο παιχνίδι οτιδήποτε. Λέω κάτι το οποίο μπορεί να έχει κάνει με μαντζερικά, με οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Με τίποτα.
τα μέτρα μανατζερικά σου έκανε ένα λάθος. Έβαλε τον Αθανασιάδη και τώρα αυτά έκανε σωστά. Σου λέει έκανε τρεις παροιμιώδεις βλακίες μέσα. Έκανε τρεις βλακίες. Και η ομάδα που ήθελε ενέργεια, αν κάτι έπρεπε να σκεφτεί με τη Σάλκη, όχι ότι είναι μεγάλη ομάδα. Σκατά μεγάλη ομάδα είναι. Η Φιωρεντίνα τι ήταν. Όμως σίγουρα έχει φοβερή. Είναι τα άλογα γερμανικά που παίζουν Bundesliga. Έπρεπε να βάλει τη μεγαλύτερη ενέργεια στην ομάδα. Αυτό δεν δικαιολογείται να μην το ξέρει και να μην το σκεφτεί. Ήταν ό,τι πιο άθλιο έχω δει σε στήσιμο και σε κοουτσάρισμα. Δεν γινόταν χειρότερο. Πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Επίσης, Ραπτόπουλε, έπρεπε να κάνεις γκάλο. Όποιος βγαίνει και λέει ότι είναι παοξής, αν ψηφίζει τον Άρη, τον Παναθηναϊκό στο τελικό κυπέλλου. Εκεί θα έβλεψε το 70% των παοξίδων θα θέλαν τον Άρη και όχι τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν θα μας παίζουν τα μούτρα μου. Πρέπει τον ορό της αλήθειας να βάλουμε. Με ορό του φυσικά. Γιατί νομίζει να τραπεί ο παοξής να πει δεν θέλω το θέλω τον Παναθηναϊκό. Άκου εμένα. Εγώ θα φροντίσω να έχω κάμερα και να καταγράφω συναισθήματα. Τα μούτρα θα δω. Άμα δω τα μούτρα θα καταλάβω. Άμα δεν δω τα μούτρα. Πιστεύω 200%. Και ο κόκκινος κάνει το στεναχωρεμένο στις κηδείες και πάει και πίνει τα κονιάκ. Τι παραπεί αυτό, ότι είναι στεναχωρεμένος. Πιστεύω 200% ότι 70% των παοξίδων που είναι υγιώς και πτώμενοι θα χαρούν πολύ μια νίκη Θεσσαλονίκη απέναντι στο κατεστημένο της Αθήνας. Βασκετικά για τις ελπίδες. Φίλε από Θεσσαλονίκη, παίρνεις. Φυσικά ναι. Όχι, εντάξει, το λέω γιατί έχω διατυπώσει τη γνώμη μου σχετικά με παοξίδες Θεσσαλονικής και με παοξίδες, ας πούμε, εκτός πόλεως. Όχι. Που, και αυτό μου το είχε αναγνωρίσει και ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι οι παοξίδες εκτός πόλεως είναι πρώτα αντιαθηναίοι και μετά, ας πούμε, αντιαριανοί. Αλλά εντός πόλεως, επειδή υπάρχει σχετική καζούρα κτλ., είναι πρώτα, κατά τη γνώμη μου, αντιαριανοί και μετά αντιαθηναίοι. Κοιτάξτε κάτι, παιδιά, ότι και οι αριανοί και οι Θεσσαλονικοί και οι υπαοξίδες. Πέραν το ότι είναι Θεσσαλονικοί, έχουν και πολλούς φίλους εκατέρωθων. Έχουν ακολουθεί το Αριάννο, έχουν ακολουθεί το Παοξή εκατέρωθων. Μα δεν λέει τίποτα αυτό. Εμένα το κολλητό, ας πούμε, ο κολλητός μου τον έχω 20 χρόνια, είναι Παοξής άρρωστος. Δεν λέει κάτι. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Εγώ πάω και ένα στοιχηματάκι και εγώ όταν θα πάμε στο γήπεδο, λέμε, όταν παίζαμε Άρης Παοκ, λέω, τον λέω κουμπάρε, θα αλληλοβριστούμε, λέω. Μεθάνω, λοιπόν, θα αλληλοβριστούμε, να ξέρει. Να κάνει ο Ραπτόπουλος ένα γκάλο. Που θα σου πει να σε βοηθήσει. Το γκάλο πρέπει να είναι τηλεοπτικό, να δείχνει κάμερα τα μούτρα. Τις κρυμάτσες που κάνει το πρόσωπο. 90% το θα σου πω μια. Άκου. Κατέληξα ότι ο Νίκος ο Χριστίδης είναι ΑΕΚ. Πιο πολύ. Γιατί. Έχω δει πάνω από 20 μάτς μαζί του, του Άρη και της ΑΕΚ. Η γλώσσα του σώματός του όταν έβλεπε την ΑΕΚ. Ήταν πιο εκφραστική. Έπιανε την καρέκλα, την έσφυγε. Σε μια φάση, έσφυγε τα δόντια του. Κατάλαβες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πως νιώθει μέσα του. Εγώ μέσα μου νιώθω ότι θέλω τον Άρη με τα χίλια. Έλα αύριο να δούμε τον μπάτς, παρέα. Να κάτσουμε και να δούμε αντιδράσεις. Εντάξει, τέλος πάντων, Ράπ, επιμένει σε κάτι το οποίο για μένα δεν ισχύει. Καλά, θα κάνεις ένα. Όχι, δεν λέω δεν ισχύει. Λέω ότι για να το δω. Θέλω να δω το πρόσωπο, την κρυμάτσα. Ίσως ενδεχομένως να είσαι ένας από τους πολλούς. Έχω ένα παράπονο και ας πω και κάτι, την τελευταία φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εσένα, αλλά ήθελα να σου το πω και αυτό. Εγώ είμαι το χαϊβάνι που αποκάλεσες και μου κλείσες για το τηλέφωνο χωρίς να με αφήσεις να απαντήσω στο χαρακτηρισμό που με έκανες, όταν εγώ είχα εκφράσει πολύ ευγενέ σε μια κριτική ότι ορίστε ένας φίλαθλος που είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακός. Και στο ποδόσφαιρο Λίβερπουλ και εκείνο γιατί πιστεύω ότι δεν θέλει ένα Ολυμπιακό λόγο του. Και εκεί πέρα βέβαια η Χαϊβάνη που νομίζεται αυτά και το ένα και το άλλο. Θα θυμάστε την περίπτωση, δεν σα τα λέω εγώ, έτσι. Τέτοια πράγματα έκανε. Λοιπόν, εγώ είμαι το Χαϊβάνη που μου κλείσε το τηλέφωνο και συνέχισε από. Αφού το έκλεισε, όχι εδώ στο Παντελονάτα, να συνεχίσει να μου αποκαλεί Χαϊβάνη χωρίς να μην έχει τη γραμμή. Όποτε θέλει λοιπόν, μπορεί να με έχει στην εκπομπή σου να τα συζητάμε όλοι μαζί. Εντάξει. Πολύ ωραία. Θα το κανονίσουμε. Ζητώ συγγνώμη για εκείνη τη φορά. Τα λέμε. Bye. Είμαι ανάγωγος, κάνω παρέα με τον κόκκινο και έχω γίνει και εγώ ανάγωγος μερικές φορές. Κακό αυτό. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Λέει ένας. Καλημέρα Κωστή και Βασίλη. Θα συμφωνήσω με τον φίλο Βασίλη. Πιστεύω ότι γενικά η διοίκηση δεν ήθελε το μάτς γιατί ο Ήβιτς θα έπαιζε όπως με τη Φιωρεντίνα με παίκτες ταχύτητας για να κλέψει το μάτς. Όπως είπε ο Κωστής, άρα για μένα από τους τρεις στόχους παράτησε τον έναν γιατί δεν μπορεί και τους τρεις. Καλή ήταν από πάω οξύ. Ο άλλος λέει ότι ο 600 ο ΠΑΟΚ θα πρέπει
θα έπρεπε να παίξει όπως το παίζουν οι μικρές ομάδες που έρχονται στην Τούμπα. Δηλαδή λεωφορείο πίσω και με γρήγορους επιθετικούς στην κόντρα. Μπας και βγάλεις έστω και μια-δυο φάσεις. Όταν παίζεις με καλύτερο αντίπαλο σε διπλό παιχνίδι, αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις. Πάσεις στη σειρά να κρατήσεις το 0 με διπλό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να καταφέρεις.